Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 της Κακομοίρας με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, το Θανάση Καταπάκος Production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, το Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη να κάνουν τα υπόλοιπα. Γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, αδερφοί Κωνσταντινίδη στο 18133. Μουσική 9.55 για να το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε. Να πω ότι την Κυριακή που μας έρχεται, 14 του Απρίλη, η στέψη του πρωταθλητή ΠΑΟΚ στο ΑΕΛ FC Arena. Το Μετρόπολης 95,5 σας προσκαλεί στο θέατρο Βερνίνα του Ρίτζι Καζίνο, λίγο πριν ο ΠΑΟΚ κόψει πρώτος τον ήλιο του πρωταθλήματος. Έλα σε ένα μοναδικό event στην ατμόσφαιρα Τούμπα στην Κυριακή 14 Απριλίου στις 7. Γράψτε α3, αφήστε κενό τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σου και το αποστέλλετε στο 54
3-44 για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Το μεγάλο ραντεβού του ΠΑΟΚ με την ιστορία, στο Ρίδι της Καζίνο Θεσσαλονίκη, παρέα με το Μετρόπολης 95,5. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για το event. Για όσους δεν προλάβουν τις δωρεάν προσκλήσεις, προπόληση εισιτηρίων γίνεται από το καζίνο στα public και στο ticketservices.gr. Πριν πάμε στα θέματά μας, να πω ότι το goldmall.gr σου προτείνει να γνωρίσεις την Μπριζόλα στη δυτική είσοδο της πόλης με γκουρμέ γεύμα 2 ατόμων σε τιμή έκπληξη. Γνώρισε και εσύ το σύγχρονο steakhouse με τη μεσαιωνική ατμόσφαιρα για μια πρωτόγνωρη γαστρονομική και αισθητική εμπειρία. Πρόλαβε την πρόταση έκπληξη για να γνωρίσει την Μπριζόλα αποκλειστικά στο goldmall.gr. Χαρούμενος σε βλέπω, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είμαι ούτε χαρούμενος, δεν είμαι ούτε λυπημένος. Μάλιστα. Γιατί να είμαι χαρούμενος και γιατί να λυπηθώ άλλο. Χαμογελαστός έβλεπα γι' αυτό. Χαζός είμαι, γι' αυτό χαμογελάω. Έλα, χαζός τον παριστάνει. Όλοι φελοί γελάνε. Εντάξει. Εάν άλλοι που είναι με τα μούτρα κάτω. Καλύτερα να είσαι χαρούμενος και χαζοχαρούμενος παρά να είσαι με τα μούτρα κάτω. Ανάλογα. Λοιπόν. Τι έγινε τελικά, ένα διάδοση, θα περάσει ή δεν θα περάσει. Τώρα λένε θα περάσει. Τώρα λένε θα περάσει. Τι έγινε, είχες δε. Πώς το λέγανε τον καθηγητή σου, το Σιριζέο. Μέχρι χθες είχες κάτι άλλο. Μέχρι χθες γνώριζες κάτι άλλο. Έχω πληροφορία, λέει. Έχω πληροφορία από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ενημέρωση, είπα. Έχω ενημέρωση. Δεν μίλησα για πληροφορία, ενημέρωση. Άλλο ενημέρωση, άλλο πληροφορία. Δηλαδή, πες με τις λέξεις δηλαδή. Κουπεπέ, κουπεπέ, κάνεις με τις λέξεις. Το ίδιο πράγμα. Βέβαια. Αν ισχύσει όμως τώρα, έχουμε. Ο Μάρδας. Τι είπε ο Μάρδας. Δεν μίλησα για πρόσωπα. Αυτά τα. Άσε, μιλάω εγώ για πρόσωπα. Αυτά τα. Λοιπόν, μην μιλάς προεκλογικά και μην κάνεις διαφημίσεις. Τι μανία να σε έχει πιάσει. Τι διαφημίσεις κάνω, ρε. Ποιο κάνω διαφημίσεις. Τι διαφημίζει. Ξέρεις τώρα από μένα θα εξαρτηθεί αν θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Ξέρεις τώρα. Όρεξη είχε ο κόσμος να ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Βράση με. Ρε, φύλα και τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Φύλα και τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Άκου τι σου λέω. Λοιπόν. Ποτέ δεν ξέρεις. Θα δούμε. Ναι, κοίτα, επειδή παίρνουμε αργά κάθε φορά. Πάρτε τα θέματα γρήγορα. Δεν είπα ότι φταίει. Τελείωνε το όμως το έργο. Λοιπόν. 7 φορές λοιπόν είπες. Να πω ότι να έχουμε πεις. Διαγωνισμό. Τον σούπερ διαγωνισμό που αν θέλετε να κερδίσετε τα ψώνια για όλο το χρόνο χωρίς να δώσετε ούτε ευρώ, το Μετρόπολης 95,5 σου πληρώνει το σούπερ μάρκετ για έναν ολόκληρο χρόνο, καθώς δύο τυχεροί θα κερδίσουν τα ψώνια της χρονιάς από τις κλειώσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη Δευτέρα, και στη σούπερ κλειώση δύο θα κερδίσουν τα ψώνια της χρονιάς. Οι κληρώσεις γίνονται 9 και 20, 11 και 21 και 23 και 25 και 27 και 28 και 20. Ακούει το όνομά σας στον αέρα και έχετε 30 λεπτά να καλέσετε το 23, 10 και 30. Να καλέσετε, ναι. Τι να καλέσετε, ρε Σιμίτη, να καλέσετε. Να καλέσετε. Χασάπης είσαι. Θέλω να το λες εσύ. Όχι, δεν θέλω. Λοιπόν. Εγώ το γύρισα. Καλά, εσύ το έχεις γυρίσει εκεί. Από καιρό τώρα. Λοιπόν, να κλειδώσετε τη συμμετοχή σας και. Να ξέρετε ότι είναι μια προσφορά από τα σούπερ μάρκετ όλα, ακόμη πιο φθηνά. Ιατρούγο Γκούση 59 Σταυρούπολη, Αλεξάνδρου Σταύρου 20 Χαριλάου, Αναξημένους 26 και Δορλέου κάτω Τούμπα, Εθνικής Αντιστάσεως 16 στην Καλαμαριά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ νίξε με 3-0. Καλά έκανε. Τι μπουφ. Τι μπουφ, ρε. Τι μπουφ. Κλειδώνει. Τι κλειδώνει. Το τώρα κλειδώνει. Κλειδώνει. Το έχει αμπαρώσει. Τώρα το κλειδώνει. Και πλέον το στοίχημα είναι το παίρνει. Ήδη το παίρνει αητό, τίποτα άλλο. Το παίρνει. Όλα δείχνουν ότι το παίρνει. Το παίρνει. Λοιπόν. Απλά ακουθούν εκεί στη Λάρισα στι κλωτσιέ, θα έρθουν 0-0-1-1 και θα το πάρει. Αήττητο. Αφού θα περάσει η αναδιάδρο... θα γίνει η αναδιάδρωση, απλά ακουθούν εκεί πέρα η Λάρισα. Θα είναι πρόβλημα. Βέβαια, κοίτα, η Λάρισα... Αν γίνει η αναδιάδρωση. Αυτό για το αήττητο του πάω και κακό. Γιατί η Λάρισα δεν παίρνουσε αναδιάδρωση σήμερα, λέγανε. Άτα παρατημένη να πούμε στου κάμπου. Και στα λιβάδια να πούμε τα Θεσσαλικά. Με παντόφλε θα παίζανε. Πώ? Με σε γιονάρι. Ναι. Τώρα όμω το πράγμα σκληραίνει να πούμε γίνεται ροκ. Η βαθμολογία λέει ότι μαθηματικά έχει δρόμο η ιστορία ακόμα. Τρεις αγωνιστικές. Έτσι. Τρεις αγωνιστικές. Παρακάτω, λέει και άστο. Μακελιό. Μακελιό, ωραία. Μακελιό. Άλλο. Άρα η αναδιάρθρωση ναι. Δεν είναι καλή για τον ΠΑΟΚ. Τι έκανε, φοβάται ο ΠΑΟΚ. Για το αίτητο. Για το αίτητο. Για ηθικού λόγου. Να το πάρει και ο ΠΑΟΚ αίτητο. Και για άλλον δεν είναι καλή. Για ποιον δεν είναι καλή. Για τον Ηρακλή δεν είναι καθόλου καλή. Ο Ηρακλής τι είναι. Γιατί ο Ηρακλής θα βρεθεί στη Γάμα Εθνική. Γιατί αφού πέφτουν έξι. Έχεις παλεύει. Έχεις τη βαθμολογία.
Όχι, ρε παιδί μου, παλεύει. Έπεσε ο Ηρακλής. Μαθηματικά έπεσε. Δεν κατάλαβες. Οι 10 πρώτοι. Αν γίνει η αναδιάρθρωση, θα σωθούν οι 10 πρώτοι. Σούπερ Λίγκ 1 και Σούπερ Λίγκ 2. Ωραία. Σε ποια Σούπερ Λίγκ θα είναι ο Ηρακλής? Σε Σούπερ Λίγκ. Σε καμία. Ναι. Άρα θα θέλει 2 χρόνια. Άμα βγει ο 8ος, θα είναι στη Σούπερ Λίγκ 2. Δεν βγαίνει ο 8ος. Άμα δεν βγει ο 8ος, θα σπέσει. Τι να κάνω. Πώς θα βγει ο 8ος. Και τι να κάνω. Έχει δει πόσους βαθμούς έχει? 35. Είναι ενδέκατος. Πρέπει να βγει πάνω από δέκατο. Δηλαδή πρέπει να πιάσει. Στάσου ρε κόκκινε, ο δέκατος πόσες βαθμούς έχει? 36. Εσύ πόσες έχεις? 35. Και έπεσες ρε κόκκινε. Βρε πέφτει, άμα ισχύσει, πέφτει. Τώρα πέφτει. Μπορεί αύριο να πάρει η Δράμα μια ισοπαλία και κερδίσει ο Ηρακλής να την περάσεις. Έπεσες. Δύο ομάδες πρέπει να περάσεις, δεν ακούσες. Βρε μία, έξι πέφτουνε ρε χαϊβάνι. Πόσοι πέφτουνε? Έξι πέφτουνε. Πέφτουν. Άντε πάλι, έξι πέφτουνε ρε χαϊβάνι. Αν πέφταν έξι, πέφτει και ο Ηρακλής τώρα. Ναι, έπεσε ο Ηρακλής τελείως το πρωτάθλημα. Παλεύει. Θα σωθεί ο προπονητής, λέει θα σωθούμε στο τέλος. Σε άλλο κόσμο είναι. Γιατί, που, τι είπε δηλαδή. Εντάξει, άμα προπονητής του Ηρακλής συζητάει για να σωθεί η ομάδα γιατί, που, τι που δεν έχει ομάδα. Πέσει ποτέ ρε, αγωνιστικά. Ρε, κόκκινε, για να σωθεί από τη Β' Εθνική. Ρε, με παραμύθια ζεις. Ήρθε ο προπονητής του Ηρακλή ναι. Στην Ελλάδα. Πρώτη φορά ο άνθρωπος, δεύτερη. Πήγε στον Απόλλον Λάρισσας. Σε μια ομάδα η οποία είναι 16 ομάδες και αυτός είναι πέμπτος από το τέλος. Ναι. Τι να σε πει ότι. Δηλαδή θα έχεις εσύ έτοιμο θάνατος και θες να πας σε σεξ με την νοσοκόμα, θες να κάνεις. Θα μας τρελάνεις πρωί πρωί. Αυτό μου λες, τι μου λες. Κάποια πράγματα. Τι κάποια πράγματα. Λέγονται και κάποια πράγματα. Είναι θέμα. Δεν ξέρει ο άνθρωπος ότι πόσα πρωταθλήματα και κύπελλα έχει πάρει ο Ηρακλής, πόσο μεγάλη ομάδα είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα, τι προσφέρει θέαμα τόσο κόσμο, τίτλους κτλ. Και αυτό το λέει. Ρώτησε πώς. Αρέσει τα πουλά τρέλα. Τι είναι πουλήσω τρέλα, ρε κόκκινε. Ήρθε ο ανθρωπάκος εδώ, είδε ένα συνοθήλευμα, είδε δύο τρελούς να πούμε παράγοντες, ο ένας βρίζει τον άλλον. Θα ρίξει κύριε συνεργάτες σε σούπερ μάρκετ να πούμε. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Ναι. Ο ένας λέει δεν πληρώνω, ναι. Ο άλλος πληρώνει. Είδε μια ομάδα η οποία παλεύει για να σωθεί. Τι θες να σου πει, πάω για πρωτάθλημα. Τι θες να σου πει, σε πείραξε δηλαδή που σου το είπα αυτό. Σε πείραξε, ναι, σε ενόχλησε. Γιατί τον αλλάζουν, να πάρουν ένα νεύμα. Πάρε ένα τεπό να σου φύγει η ενόχληση. Άσε μας καημένε τώρα. Για με ποιο... τα παραμύθια ζείτε σε αυτή την πόλη να πούμε. Για ποιο λόγο? Τι, για ποιο δεν λόγο? Αλλάζουν κι άλλο προπονητή. Σοβαρά τώρα. Έλα ρε κόκκινε. Μπορεί να μοιάζει μικρή αστείο. Έξι αλλάξατε. Σιγά. Ας πάει. Ας πάει ο Τουτζιάρης που κάνει την κριτική. Όποιον θέλουν να βάλουν. Ας διώξουν κι άλλον ένα. 7 προπονητές σε μια σεζόν. 6. Ναι, και εδώ κατόρθωσαν από φαβορή για την άνοδο να είναι. Πάει περιποτάσμα τώρα με τα λιμάθα. Μπράβο του. Αντάτε μπράβο. Με τα λιμάθα του. Μπράβο και συγχαρητήρια. Μπράβο του. Δεν κατάλαβα. Άλλα τα θέματα, λέγε. Λοιπόν, δίνει εισιτήρια ο φίλος ο. Ποιος φίλος? Ο Κούγιας. Όχι, δεν τους δίνει εισιτήρια. Δεν πάνε αυτοί όμως, γιατί ίσως όλα τα γήπεδα πάνε. Ναι. Τραβήξουν έναν του, θα μπουν. Γιατί θα πρόβλημα έχουν. Ναι, φίλο, να αγοράσουν εισιτήρια. Τι να αγοράσουν εισιτήρια. Γιατί του τώρα, τι, δεν κατάλαβα. Τι, δεν ναι. Μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή. Όχι, στα Γιάννα, δεν κάνανε του, δεν μπήκαν. Α πούμε και στη Λάρισα, άμα θέλουν να πάνε. Ποιος θα τους εμποδίσει. Τι θες τώρα, να πιάσουμε κουβέντα. Όχι, δεν θέλω τέτοια. Δεν θες τέτοια. Θέλω εγώ. Μ' αρέσει. Κάντα μόνο. Όχι, δεν γουστάρω. Άμα θες φύγει. Να φύγω. Τι δου, τι δου. Δεν πιάνει κουβέντα. Μου λες δίνει εισιτήρια με τσιγκλά. Με βαρά εκεί το πισινό. Δεν δίνει εισιτήρια. Α πάνε με έτσι να μπουν μέσα. Πάω και κασκόλ και λένε πάω κάρα. Ούτω ή άλλω τεράστιο λαό είναι που θέλει πάει. Τι θε. Λέγε ρε κοκκινή, γιατί μου κάνει. Θέλει το Σαζιρμά να γίνει κανένα στραβή, θέλει χίλια δυο. Στη Θεσσαλονίκη ζω, στην Τούμπα ζω. Στον Πάοκ δίπλα ζω. Σαζιρμά δεν θέλω. Δεν λένε α, πάμε που γουστάρουμε. Α πάνε. Τι με νοιάζει εμένα. Εγώ πάω. Εγώ άμα θέλω να πάω, παίρνω τον Κούγια τηλέφωνο, μου τραβάει μια σουίτα εκεί, μου δίνει και δύο φραπεδάρες. Όχι, ρε φίλε. Τι, γιατί. Συγγνώμη, τι, όχι, ρε φίλε. Μου δίνει και ένα πάρκινγκ. Και πάρκινγκ. Αλλά. Και πάρκινγκ. Γιατί φυσικά. Να βάλει το τι κόσμο. Τι να βάλω τη σημαία εγώ και να πάω να φωνάζω, τι με. Μάω, μάω. Εγώ είμαι πολιτισμένο άνθρωπο. Γελάει. Αυτή. Δεν περιγράφω άλλο. Ήταν η ατάκα τη ημέρα. Τι είπα εγώ, μάω, μάω. Εσύ είσαι μουάου, μουάου είσαι. Άλλα θέματα. Λέγε, πάρε άλλα θέματα. Πάρ' τα όλα. Τι έγινε ο Άρης καρδιάς μας? Έκανε μια πολύ καλή ήττα. Έκανε μια πάρα πολύ. Όχι, έκανε μια πάρα πολύ καλή ήττα. Γιατί οι Αριανοί τρελάθηκαν. Νομίζουν ότι είναι οπαδοί της, ξέρω εγώ, Μπαρτσελώνα. Α, προσγειώθηκαν. Ναι. Πήραν την τακότα και προσγειώθηκαν. Μπαπ, μια χαρά. Κατάλαβες. Δεν υπάρχει τώρα Άρης. Προσγειώθηκε ο Άρης. Γιατί με κάνεις νοήματα, δεν καταλαβαίνω τι με λες. Κάνουμε, κλείσε ρε το αυτό, τι θέλαμε πει. Όχι, δεν σου λέω τίποτα. Όχι, προσγειώθηκαν, όχι ξαναπροσγειώθηκαν, περίμενε. Τι, γιατί μάλλον. Με συγχωρείς. Προσγειώθηκαν σε αεροδρόμιο της Μίκρας, ορίστε.
Προσγειώθηκα στο αεροδρόμιο της Μίκρας με τα κόμματα. Τώρα γιατί να σε βρίσω τώρα από τα δύο. Γιατί να με βρίσεις. Για το πρώτο ή για το δεύτερο. Για τίποτα δεν με βρίσεις. Αεροδρόμιο Μακεδονία λέγεται. Έτσι λες εσύ. Έτσι είναι. Ο πρωθυπουργός το λέει Μίκρας. Ναι, ας το λέει. Θα είναι για πρώτη φορά. Ο αρχηγός του κράτους. Και ο άλλος που θα έρθει το ίδιο θα λέει. Μη στεναχωριέσαι. Ότι του πούνε οι άλλοι θα πει. Πούνε οι άλλοι. Ναι. Εδώ γιατί δεν έχει κι άλλο. Εσύ δηλαδή τι περιμένεις. Ο άλλος θα είναι επαναστάτης. Εγώ το λέω πως το ξέρω και πως το μάθω. Εγώ το λέω πως το λένε οι αρχηγοί. Εξάλλου εγώ αρχηγός δεν είμαι. Ποτέ δεν είμαι πουθενά. Γιατί του χαϊδεύεις τα αυτιά. Δεν του χαϊδεύω τα αυτιά. Για αρχηγούς. Γιατί άμα μας δώσουν 3 εκατοστάρικα αύξηση και μας διορίσουν πουθενά, θα το λέμε και εμείς Μίκρας. Για 3 εκατοστάρικα αύξηση. Να μας πούνε δεν αύξηση. Αύξηση. Όχι, α σε πούνε, ξέρω εγώ, ξέρει κάτι. Δεν είναι 3 εκατοστάρικα. Όχι, ρε παιδί μου, θα πάρεις να πιάσεις αυτή τη δουλειά, αλλά το αεροδρόμιο θα το λες Μίκρας. Θα είσαι άνεργος 2 χρόνια, θα γυλιμάξει το έντερό σου από την πείνα. Ναι. Και τι θα το πεις Μακεδονίας. Αν το πεις Μακεδονίας, θα σε πούνε, θα σε διώξουμε. Γιατί θες να βάζεις ηθικά διλήμματα. Σου λέει από πάνω, έρχεται ο αρχηγός, ο Αμερικάνος. Δίνει εντολή στον Τσίπρα ή στο Μητσοτάκη. Mm. Και ο Μητσοτάκης λέει στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις θα το λέτε αεροδρόμιο Μίκρας. Αλλιώς θα έχετε θέμα. Και θα πάρει το χαρτάκι και μην τραγουδάει και το Μακεδονία ξακουστεί και, και το τραγουδούσαν όλοι. Ή θα έρθει. Το είπα. Μην τραγουδάτε το Μακεδονία. Στην παρέλαση πριν. Στην παρέλαση. Εκεί τι έχουν να χάσουν. Τη δουλειά τους. Μπορεί να περνούσαν στρατιωτικοί και τραγουδούσαν. Μακεδονία ξακουστεί. Τραγουδούσαν. Λέγανε έτσι. Βεβαίως. Αύριο. Στο πω εγώ το έργο. Θα πάρετε εντολή το Yes και αυτοί που τραγουδούσαν Μακεδονία ξακουστά του πούνε: Κοιτάξτε, δείτε, θα φυλάτε με του Σκοπιανού μαζί τον εναέριο χώρο των Σκοπίων. Θα πάρει φωνάξτε εκεί Μακεδονία ξακουστή. Άντε, πα στα θέματα να σα χλαμπάρε επαναστάτη του καναπέ και εσύ. Έλα, τελείωνε τώρα. Θα, η στρατιωτική. Η στρατιωτική τι είναι. Τσατσάκια των πολιτικών. Ό,τι πει ο αρχηγό επάνω του λέει το Yes θα κάνει αυτό. Τι είναι η στρατιωτική. Παλικάρια είναι. Η μόνη στρατιωτική που ήταν παλικάρια ήταν ο Πατακό με τον Μακαρίζο και του άλλου. Αυτοί ήταν παλικάρια. Και άλλοι παλικάρια ήταν οι στρατιωτικοί, οι Αμερικάνοι τους βάλανε. Μούφα παλικάρια ήταν. Α, το αλλάζει τώρα πάλι. Τους έμεινε παλικάρια, αλλά τους έκανε μούφα. Μούφα παλικάρια. Γιατί μετά ήρθε η Αμερική. Η μισή ήταν πράγματι η CIA. Άμπραγμα. Τέτοια παλικάρια ήταν. Έτσι και εγώ ξέρω. Κατάλαβα. Άμα ξέρω τι απίσω. Γι' αυτό άσε τους στρατιωτικούς. Άσε τους αστυνομικούς. Παλικάρια δεν είμαστε σαν Έλληνες γενικότερα. Άστο, κλείστο το έργο. Παλικάρια δεν. Όχι, δεν είμαστε παλικάρια σαν Έλληνες. Παλικάρια είναι οι Σέρβοι. Παλικάρια είναι Κροάτες. Παλικάρια είναι Τουρκαλάδες, εμείς δεν είμαστε παλικάρια. Τούρκοι είναι παλικάρια. Ναι, πιο παλικάρια από εμάς. Από πού πρέπει. Μπαίνει μέσα στο αεροπλάνο ένας μουσουλμάνος, του λέει για τον Αλάχ να πούμε και τα λοιπά, θα πέσει στους δίδυμους πύργους. Άμα πεις χριστιανό πέφτει, τρελός είναι να πέσει. Για το Θεό του. Έλα ρε κόκκινη, μην με κοιτά τα μάτια. Έχω όρεξη. Λέει πουθενά ο Αλάχ αυτό το πράγμα να πέσει. Έτσι δεν τον είπαν, έτσι δεν του είπαν αυτού του φελού. Εφελή δεν είναι. Αυτό που του το είπε είναι φελό. Αυτό που ήταν φελό στη δουλειά του έκανε αυτό. Οι άλλοι ήταν φελοί που πήγαν και στο σπίτι. Όσο φελό ήταν και αυτό που σκότωσε 50 στη Νέα Ζηλανδία. Και αυτό φελό ήταν. Λοιπόν. Τι νομίζει δηλαδή, ότι έκανε κάτι. Έλα παλικάρια Έλληνε, έλα. Ο δολοφόνο. 50 άτομα. Έλα τώρα μόλι έκανα. Μόλις σε δώσει ο Τσίπρα, άμα θέλουν να το βγάλουν οι άλλοι τον Τσίπρα ή από πάνω, το βγάζουν. Οπότε δεν εξαρτάται από σένα. Τότε εκεί τι να συζητάμε τώρα. Συγγνώμη, δηλαδή. Τι συγγνώμη. Αυτό το δεν έχει συγγνώμη. Ένα εκατομμύριο φορές. Δεν έχει συγγνώμη. Πάνε στα θέματα. Άλλα. Μην κόβει σύμφωνα. Μια κόβει φωνή. Μια κόβει ναι, κόβω, ναι. Κάνω οικονομία. Είμαι οικονόμος, δεν κάνω οικονομία. Είμαι οικονόμος. Κάνω όσο μπορώ από εδώ από εκεί κάνω. Από μένα μην τρως. Εντάξει, δεν τρώω. Τι να φάω. Έχει γλυκάδια να φάω μπόλικα, αλλά δεν τρώω. Έχεις μάγουλα, ωραία. Φας τον πάτσο. Έλα, έλα. Θα το από εδώ το πας. Έλα, δεξί έλα. Αριστερό, διάλεξε. Κοίτα, την κύρη την έχω στο αριστερό μάγουλο. Δεξιά θα χτυπήσεις. Όρεξη έχεις σήμερα. Ναι, έχω όρεξη. Τι σε έκανε να έχεις όρεξη, πες. Τι έχω έκανε όρεξη. Τι σε έκανε. Πήγα μετά τις 10 η ώρα, γιατί κοιμήθηκα 3.30, ξύπνησα 7. Πήγα 10-10 και 5, τράβηξα ένα ύπνο 3 ώρες. Είδες κανένα όνειρο. Ναι, είδα. Είδες κανένα γκαγκάτσε να σώσει καμιά μήνα να την απαγάγει. Είδες κανένα. Λέγε, είδες τίποτα. Το Παπαγιανόπουλο, το Διονύση είδα. Πήραμε καφέ σε ένα καφενείο. Ρε φίλε, ναι. Από τη στιγμή που κάθε μέρα ναι, βλέπω για βλέπεις το σπίτι του. Ναι. Από μία γωνία. Βρήκε, ανακάλυψε το Google Maps ο Αρατόπουλος. Μετά το Facebook, γιατί που άρχισε και το κινητό τηλέφωνο με οθόνη υψηλής τεχνολογίας touchscreen. Ανακάλυψε και το βλέπει από τη μία γωνία, από την άλλη γωνία. Με ρωτάς τι βλέπω στον ύπνο. Συγγνώμη. Πεθαμένους βλέπω. Δεν είναι λογικό κάποια στιγμή, περίμενε. Κάποια στιγμή να το δεις και στον ύπνο σου, αφού ενδόμηχα το καλλιεργεί. Ναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς. Εγώ βλέπω πεθαμένους στον ύπνο. Άμα ρωτήσει έναν ψυχολόγο, όχι σαν αυτό που έφερε στην αρχή. Ναι. Αν παίρνει έναν ψυχολόγο, θα σου πει. Ψυχολόγοι. Ναι. Τι μούφα οι περισσότεροι. Κοιτάξτε. Κάθε γωνία και ένα ψυχολόγο. Ένα ψυχίατρο. Ψυχίατρο να σε φέρω, ναι. Όχι, τον γκάζει. Α, δεν θες τον Γκάζι. Αυτός έχει τρελαθεί από το που παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ναι. Άστον. Ναι. Άστον Γκάζι. Ναι, ναι, ναι. Θέλει να πάρουμε και βοήθεια από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Άστον. Ναι. Λοιπόν, αν πας σε έναν ψυχιατρό θα σου πει, όταν κάτι το πιέζεις, θα το σκεφτείς και στον ύπνο σου. Λες, Αφού αυτό σε βασανίζει, απλά μπερδεύεται με άλλα πράγματα. Έχω άλλα χρέη που με βασανίζουν. Εσύ και χρέη δεν υπάρχουν. Έχω ανοίγματα. Α,
Άλλο ανοίγματα και άλλο χρέη. Χρέη δεν έχω. Εσύ και η λέξη χρέη. Λέγε ρε κόκκινε με μερικά στρώσεις με συμπεριάκια. Τι άλλα θεματάκια έχει. Είναι το μόνο πράγμα που δεν θα έκανα ποτέ μαζί σου. Δηλαδή. Αυτό δεν το έκανα ποτέ. Μας πάντρε πώς είπαμε, δόμνα κοκκίνου. Μας παντρέψαμε. Πήγα να κάνω μαγνητική τομογραφία. Έτσι δεν λέγεται. Ο φυσίατρος, η γραμματεύς, λέει και ρατόπρα θα πάτε σε αυτό εδώ. Λέει, τα μίλησα λέει εγώ, θα σας πάρει λέει, πιο μπροστά. Πάω που λες, λέει την ταυτότητά σας κύριε, μου λέει. Λέω παρακαλώ, άκου μυαλό τώρα η γραμματέας ή άλλη. Ήθελε ταυτότητα για να δει αν εγώ δεν είμαι δόμνα κοκκίνου. Σου λέει τόσα γίνονται που δεν. Όχι, η ηλικία και μόνο που είδε έπρεπε να καταλάβει. Το 43 η καημένη, ποιος ξέρει τι είχε τα κοκαλάκια της. Λέει, εσείς λέει είστε δόμνα κοκκίνου. Τη λέω, σε φαίνομαι για δόμνα κοκκίνου. Μου λέει, έχει τρελαθεί. Τη λέω, τι πτυχίο, ποιος το έδωσε. Μα παντρέψανε. Και επίσημα. Βλακόπουλε. Όχι, ραπτόπουλε. Άκου μήνυμα. Ένα διαβάζω. Στα Γιάννα δεν μπήκαν με ντου. Η μπαοκοαστυνομία του συνόδευε και του άνοιξε τι πόρτε από μέσα. Μπορεί και σκλάρισε να γίνει το ίδιο. Α πάει η αστυνομία, του ανοίξει τι πόρτε. Τι να κάνω, ρε φίλε τώρα. Εγώ θέλω να δω παοξίδικο στοιχείο. Αυτό είναι σοβαρό, σοβαρή καταγγελία. Ναι. Πάει η αστυνομία και του ανοίγει τι πόρτε. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και παρέα μα είναι ο Κλειδαρά Τέργιο Πετκανίτσα, Δελφών 109 και Μάρκο Μπότσα η γωνία. Πηγαίνετε εκεί. Για να βγάλετε κλειδιά η Mobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Προγραμματιστής από Αθήνα, πολλά μπράβο στο Βιερίνια για την πράξη του με τη Μικρούλα έξω από την Τούμπα και άσε τον Καραφλό να λέει για marketing. Τι έκανε ο Βιερίνια? Εγώ έχω δεσμευτεί να μην μιλάω ποτέ για αυτά που κάνει. Εντάξει, έχει κάνει πάρα πολλά η οικογένεια. Κάνει πάρα πολλά, απλά απαγορεύεται να πω οτιδήποτε. Γιατί απαγορεύει, ποιος τα απαγορεύει? Μου τα απαγορεύουν. Ποιος? Η οικογένεια. Ποια οικογένεια? Του Αντρέ. Α, έχεις σχέση με την οικογένεια του Αντρέ? Όχι, τους έχω δει να κάνουν πράγματα απίστευτα. Αν αύριο δηλαδή δεν παίξει καλά, θα είσαι. Όχι, εννοείται. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Αλλά απαγορεύεται να, αν το ανοίξεις λέει το στόμα σου, δεν θα σε χαμηλήσουν ποτέ. Και εσύ γιατί δεν τα ανοίγεις το στόμα σου? Τι να πω, ρε φίλοι, τι κάνουνε. Άμα το πω δεν έχει αξία αυτά που κάνουν. Στις εκκλησίες που τα κάνουν με τα κέτερνγκ, γιατί τα λες, το πούμε. Ο Πάτερ. Ο Παπαχρήστος, επειδή δουλεύει μόνος του και παλεύει μόνος του, ναι. Μόνο για αυτόν μιλάω. Μάλιστα. Δεν μιλάω για άλλο. Κάθε βάζει και τίποτα από την τσέπη του, κέτερνγκ είναι τα υπόλοιπα. Εντάξει. Κάτσε εσύ αφιέρωση όλη σου τη ζωή, ναι. Να είσαι. Να τρέχεις, να το οργανώσεις αυτό το πράγμα και δες. Η οργάνωση είναι το marketing. Εσύ πες ότι δεν κάνει τίποτα. Κάνει, πώς δεν κάνει, marketing κάνει. Και μαγειρεύει και πλένει και πολύ τρέχει. Πολύ καλά κάνει, και βοηθάει. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει. Και κάνει και marketing, καλά κάνει, βέβαια. Φυσικά. Δεν κατάλαβα. Και δεν τα κάνει για να κερδίσει ο ίδιος. Δεν κερδίζει. Δεν κερδίζει. Δημοσιότητα, δεν κερδίζει δηλαδή. Καλά, αν νομίζω ότι, ότι έχει έπαρση, πες το. Δεν είπα κάτι τέτοιο, πάει στα θέματα τώρα, έλα. Χθες και είδα την Κυριακάτικη λειτουργία στην ΕΡΤ 2 σε απευθεία σύνδεση με τον Ράγκο Θαράποντα τη Τούμπα και δεν σας είδα. Τι ήταν χθες? Για σένα το δει. Κυριακή. Εγώ στην εκκλησία θα ξαναπάω, αν παντρευτεί η κόρη μου και ζω, και όταν πεθάνω θα με πάνε. Άσε ρε φίλε τώρα, πάω στην εκκλησία. Πάω στα θέματα τώρα. Γιώργο, για αύριο τα γράφω ό,τι βλέπω για το Champions League. Θα διαβάσει αύριο στην εφημερίδα. Μπράβο, πολύ καλά. Λοιπόν. Θα έχουν ενδιαφέρον, θα συζητήσουμε. Ναι, άντε, για τελείωνε. Λοιπόν. Για τον Άρη, λοιπόν, γιατί το γύρισε το καλαμπούρι μετά, λες ότι αυτό ήταν ένα πολύ καλό μάθημα. Όχι. Γιατί πράγμα. Α, ποιο είναι αυτό το σκυλάκι? Κατσαμπάκα. Του κατσαμπάκα είναι. Πολύ καλά. Ναι, αλλά μην το έχετε σαν φέρτο λίγο. Σαν φυλακισμένο μέσα στο καλά, το έχετε μέσα στη φυλακή, ρε. Πανέμορφο. Λοιπόν. Ξέρεις πόσο κοστίζει το μήνα αυτό? Το θέμα είναι τα χρήματα. Όλα είναι. Τα πάντα με λεφτά τα μετράς. Εσύ γιατί δεν παίρνει ένα σκύλο? Κάθε πράγμα στην ώρα του. Α. Μόλις πας 65 χρόνια, πάρεις ένα σκύλο. Κάθε στα 67 θα πεθάνεις, θα μείνει ο σκύλος ορφανός. Δεν μου λες. Πάρτον τώρα. Έχω που... δικαίωμα, ναι. Να φυλακίσω να ζω σε ένα σπίτι. Το σκύλι θέλει ένα περιβάλλον. Το πηγαίνεις βόλτα, κάνεις και προπόνηση. Να ανοίξεις καμιά αρτηρία σου. Γουλωμένες είναι. Προηγούνται άλλα πράγματα. Μάλιστα. Εντάξει, όταν γίνουν τα άλλα δεν πράγματα. Δεν είσαι φιλόσοφος. Ωραία. Παρακάτω, λέγε. Εσύ πες ότι ο Άρης, ο Άρης, λοιπόν, σου λέω για τον Άρη. Ήταν ένα καλό μάθημα, δεν ήταν μάθημα. Ήταν ευλογία αυτή ήταν. Ήταν ευλογία. Για να, συνέλθουν αυτοί οι εθεροδάμονες οι Αριανοί, οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν την Μπαρτσελόνα και υποστηρίζουν και θα πάρουν του χρόνου το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ και θα πάρουν οπωσδήποτε και το κύπελο. Φάγα τη φάπα από μια ομάδα η οποία πήγε και να τους κλέψει το μάτς, η οποία είναι ο Παναθηναϊκός, μικρή ομάδα, μια ομάδα που
Παναθηναϊκός ποτέ δεν έπαιζε με τρία στόπερ και τρεις κόφτες. Το Δόνι δεν το λες και κόφτη, όχι σαν οχτάρι το λες. Δεν κάνει και τίποτα παραπάνω. Έβαλε γκολ. Έβαλε τον γκολ, εντάξει. Τώρα ξαναβάλει γκολ. Άμα βγάλω εγώ μαλλιά. Στον Αγγλί είχε βάλει γκολ. Εντάξει, εντάξει, ναι. Καλός είναι. Και δεν παίζει χαριστικά. Σε αυτό τον Παναθηναϊκό. Και δεν παίζει χαριστικά. Εντάξει, φάγανε τον Τσαρδάρι από πάνω και να παίζει ο Δόνι. Μια χαρά παίζει χαριστικά. Άστα τα έργα τώρα. Τον Τσαρδάρι τον φάγανε. Οκ, στο λέω. Τι οκ. Οκ δεν έχει οκ. Φάγα τον Τσαρδάρι για να παίξει και ο γιο. Δεν το γνωρίζω εγώ. Έτσι λέω εγώ, δημόσια. Α με πάρει ο Δόνι να με πει τι λε για το γιο μου. Καλό σκάφο γιο σου. Και ο Τσαρδάρι πολύ καλό σκάφ για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού. Παίζει με τρει. Εξαφάνισε τον Τσαρδάρι, ο οποίο είναι και καλό σκάφ και καλό αθλητή για να παίζει ο γιο. Εσύ τι θα έκανε. Θα βάζα το γιο μου. Okay. Γιατί εγώ τι είμαι καλύτερο άνθρωπο από τον Δόνι, δεν κατάλαβα δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι είναι κακό άνθρωπο. Αφού έφεγε το παιδάκι τώρα, τι καλό άνθρωπο είναι. Μάλιστα. Το έφεγε. Τι τον έκανε. Τον άφησε. Θα μπορούσε να βάλει Τσαρδάρι, Δόνι, Κουρμπέλι και τσιγά τον Κουρμπέλι. Τον είδαμε τον Κουρμπέλι. Κλάι μάιν. Αυτό θα τον πάρει ο Πάουκ. Κακό θα τον πάρει ο Πάουκ. Του λέμε του κοντού του ανθρώπου να έχει υψηλό μυαλό. Θα, θα έρχονταν πρώτα σε όλου από τώρα. Έχει τρελαθεί και αυτό και ο Κουρμπέλι. Ακόμα έρχεται. Ναι. Πρώτα. Έχει τρελαθεί και ο Αποστολόπουλο, ο οποίο ο μάνατζερ του. Του... Μα σκάσουμε, ρε. Μα αποσυντονίζεται. Τι γίνεται εδώ πέρα να πούμε σήμερα. Μπαίνουνε, βγαίνουνε. Έχουμε γίνει έρμεα του καθενός εδώ μέσα. Κατάλαβε τι γίνεται. Ο Παρασίδης καλά του είχε βάλει μια κουρτίνα και δεν τολμούσε να περάσει στα 10 μέτρα. Αλλά ήταν Παρασίδης, δεν ήταν σαν και εσένα. Κατάλαβε. Να πει δεν θέλω κανέναν εδώ, να βάλει όρια, να βάλει βέτα. Πού κολλάει αυτό. Τι που κολλάει, δεν βάλει όρια. Έρχεσαι εδώ, αρτιμέλητος, έρχεσαι εδώ με τα παπούτσια. Τι είναι αυτό. Παπούτσια, τι είναι αυτό. Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό. Τέσσερα σχισίματα το παντελόνι, τι είναι αυτό. Έτσι, το σχέδιο του. Το σχέδιο, πήγε 40 χρόνια, 50 χρόνια να πάρει παντελόνι τέτοιο. Έτσι, τι είσαι, ρε, γεγέ. Δεν κατάλαβα, τα ρούχα μου τι έχουν. Τι ρούχα, σχισμένο παντελόνι, τι είναι αυτό. Θα τα φοράει η κόρη μου, οι φίλοι τη κτλ. Είμαι νέο παιδί. Νέο παιδί είσαι. Φρέ, το αίμα πριν το έφραγμα εδώ είναι. Τι νέο παιδί. Έχει ένα σπυρί εδώ πάνω, τι είναι αυτό το σπυρί. Δεν είναι σπυρί. Τι είναι αυτό. Ξήθηκα. Ξήθηκε. Τι με τι ξήθηκε, με τσουγκράλα ξήθηκε. Δεν το κατάλαβε. Τι ξύδικε. Ξύδικα. Άσπρα μαλλιά, άσπρα μουσια. Έλα ρε τελείωνε αηδία με τον Παναθηναϊκό. Καλά του έκανε να πούμε. Έπαιξε με τρία χαφ. Ο Άρης πήγε εκεί, νόμιζε ότι είναι η Μπαρσελόνα να παίξει στο καπνού να πούμε με την Κόρδομπα. Ανοιχτό να πούμε. Πρώτο ημίχρονο καλό. Καλό, πολύ καλό ο πρώτο ημίχρονο. Κόρδομπα έβαλε. Πώ θα βάλει κόρδομπα. Παίζει με Γιουνέ. Ποιο Γιουνέ παίζει. Αφού παίζει με Γιουνέ, ο δερφόρ που θα βάλει κόρδομπα. Με Γιουνέ έπαιξε. Αφού έχει Γιουνέ για σέντερφόρ πώ θα βάλει. Αφού δεν έπαιξε ο Γιουνέ ρεκόρδομπα έπαιξε. Πώς έχει ο Γιουνές. Αφού έχει Γιουνές για άλλο λόγο το λέω. Ναι. Αν κατάλαβες, κατάλαβες. Δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Χθες έπαιζε ο Ντεγκίνη για να έχεις υπόψη. Να έχεις υπόψη. Έπαιζε ο Ντεγκίνη. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ναι. Του έκανε ένα pressing ψηλά ο Δόνης, του φάγε το κέντρο. Δεύτερο ρόλο έπαιξε ο Δόνης. Τι να κάνει ο Δόνης. Κορόιδο είναι ο Δόνης. Τον Άρη τον έπαιξε δεύτερο ρόλο. Στην Τούπα όταν ήρθε και άνοιξε τα ποδάρια του ο Δόνης, τις ποδάρες του να πούμε τις μακριές και τις ίσιες και τις όρθιες, ήταν καλά ο Δόνης. Όταν έπαιξε. Αυτός ενοχλεί. Ότι με τον Άρη είπαξε δεύτερο ρόλο και με τον Πάκ. Όχι, σου λέω για τον Δόνι. Όχι, πες τα! Που έφαγε το γιο του, το γιο του Τσαρδάρη για να παίξει ο δικός του γιος. Τσανδάρης ή Τσαλδάρης. Παναής Τσανδάρης, πώς το λένε, χαφ, ένα τρολοκομείο είναι που παίζει με τον Κάτσε. Πάκ πήγε Ολυμπιακό. Εντάξει, εντάξει, τρολοκομείο είναι και αυτός. Εντάξει, έχει δώσει και αυτός δικαιώματα. Αυτός είναι ο Άρης. Με σέντερφορ τον Φάγκη, με σέντερφορ τον Τσιριμόκο. Με σέντερφορ να πούμε τον Κο και με το μεγάλο πισινό φάγανε άλλα τρία καλά σέντερφορ. Πότε είχε σέντερφορ ο Άρης. Πότε είχε σέντερφορ ο Άρης. Ένα χρόνο έπαιξε ο Δημητριάδη στα καλά του. Πολύ καλό. Τον πήρε η ΑΕΚ. 1,5 χρόνο. Είχε. Μπαμπαντίγια. Παπαμπαντίγια. Ένα χρόνο. Ένα χρόνο, μισό χρόνο. Πάει ο Παπαντίγια. Τι πήρε ο Άρης με τον Παπαντίγια. Τον Κο και είχε σέντερφορ. Σε τέσσερα χρόνια έκανε μισό χρόνο. Βρε τον Κο και είχε σέντερφορ. Το Γιουνέ σέντερφορ θέλουν να πάνε τώρα τον Άρη τέταρτο και τρίτο. Είναι θέμα. Όλε οι ομάδε έχουν σέντερφορ. Είναι θέμα. Η Τρίπολη είδε τη τραβάει που έχει αυτό το Δανδινόπουλο να πούμε. Το Μανιά. Το Μανιά. Έβαλε και τον Αραβίδη το φαρδί μέσα. Χρονιά, τι κακή πρώτη χρονιά. Κακή χρονιά. Μέχρι τώρα καλά έπαιζε. Ένα κουμπολόι του λείπει για να παίζει εκεί τόσα πέρα. Τόσα χρόνια καλά έπαιζε. Εντάξει. Καλά κάνει και τον κράζει τόσα χρόνια. Και το κράζει. Το παιδί κράζω εγώ. Όχι. Αυτό βάζουν. Την απόδοσή του. Εντάξει το τι. Μέχρι τώρα τα παντέλουν. Τώρα φέτο δεν είναι. Δεν είναι. Τι να κάνει το παιδί. Λοιπόν. Την ΑΕΚ την είδε. Ναι, την είδα. Είδε ότι ανεβαίνει μετά το 50-60. Τι ανεβαίνει μετά το 50-60. Ανεβαίνει η απόδοσή τη. Τι είναι. Για φυσική κατάσταση. Τι είδα την ΑΕΚ. Ναι, μακάρι να πάει με τον Πάο, κάτσε να σου πω το έργο. Θα σου δώσω ένα στατιστικό. Μη με δώσει στατιστικό, δεν θέλω. Του Γαλάνη δεν τα θέλω. Όχι, δεν του Γαλάνη. Δεν γουστάρω, τι. Γιατί βιάζεσαι χωρίς. Τι θες το στατιστικό, τι. Η Ξάνθη μέσα στο γήπεδο τη δεν έχει φάει 3 γκολ από τη μέρα που πήγε στα πηγάδια. Ναι, έτσι. Σαν ένα ημίχρονο. Ναι. Και τα έφαγε τώρα. Λοιπόν, για ΑΕΚ.
μπροστά καλή, έως πολύ καλή, πίσω τρύπα του όζοντος. Δηλαδή. Δηλαδή, δεν είναι center back αυτά για να κρατήσει την άξη σε υψηλό επίπεδο. Ούτε ο Σβάρνας, ούτε ο Οικονόμου. Ο Τσιγκρίσκι, το παιδί το οποίο το θαύμαζα εγώ, είναι γέρος ξεκούτης. Τα είπαμε. Τελείως και τα λοιπά. Έχουν άλλο στόπερ αυτοί. Δεν έχουν άλλο στόπερ. Αυτοί οι δυο είναι δηλαδή, και ο Τσιγκρίσκι, τρεις, δεν έχουν άλλο στόπερ. Εάν είχαν κάποιο καλό, δεν τον έβαζε. Μάλιστα, δεν έχει άλλο στόπερ. Τα χάφτης είναι πιο αργά και από σένα στη σκέψη. Ο Άλφ με τον. Πώς το λένε τον άλλο, τον Γαλανόπουλο. Με τριόφρονο άνθρωπο. Ναι. Και ο Σιμόες είναι πεσμένος. Από εκεί και πέρα όμως έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα τον Μπάρκα. Και ο Τσιντότα τρώγει, αλλά έχει κάνει παιχνίδια λίγα κτλ. Ωραίο σου. Έχει ένα πολύ καλό Χουλτ, να πούμε, πώς το λένε, αριστερό μπακ. Αυτό μα ανθρώπινο, τι. Πολύ καλό τον Γκάλο. Πολύ καλό τον Μπακάκι. Εντάξει, ο άξονάς της. Ο άξονάς της είναι για τα πανηγύρια. Ο άξονάς της. Από εκεί και πέρα ανεβαίνει ο Μάνταλος. Ο Λιβάγια. Δύο παιχνίδια δεν παίζει καλά στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο. Καλός ο Μάνταλος. Στο πρώτο ημίχρονο. Βγαίνει ο Κλωναρίδης, σταμάτα να σου αναλύσω την ΑΕ. Πετάζεσαι, ρε. Πετάζεσαι, ας την αναλύσω την ΑΕ. Καρνίζεις, ευθύνεις, κάνεις και πετάγομαι. Έχει Κλωναρίδη πολύ καλό στην πλάγια γραμμή, όχι να σκοράρει. Okay. Να κάνει σέντρες και να δημιουργήσει καταστάσεις. Πεχταράς ο Πόνσε, πεχταράς ο Μπόγετ, πεχταράς ο Λιβάγια. Αυτούς τους πεχταράδες είναι καλύτεροι από του ΠΑΟΚ. Πλην του Μάνταλου με τον Μπίσεσβαρ, που ο Μπίσεσβαρ είναι ο καλύτερος χαφ δεκάρι του ελληνικού πρωταθλήματος, ακόμα και από το Φορτούνι. Άσε να λένε κάτω ο Φορτούνις τώρα που έκανε 10 ταχύτητες και ανέβηκε, καλός παιχταράς κι αυτός. Ο ΠΑΟΚ μπροστά στα φόρτη ΣΑΕΚ είναι μίγα. Μίγα! Και αν πάει η ΑΕΚ με 4-2-3-1 στο ΆΚΑ, θα χάσει από τον ΠΑΟΚ. Έκανε άλλη δοκιμή σήμερα ο Χιμένεθ, χθες πότε ήταν. Η ΑΕΚ θα πάει 3-5-2 με τον ΠΑΟΚ. Στο. Πώς το λένε? Με 5-4-1. Γιατί έμαθα από μέσα. Θα βάλει εξτρέμ για να πιάσουν και τα μπακ. Και θα παίξει με έναν. Εκ των Λιβάγια ή Πόνσε. Θα παίξει πολύ συντηρητικά. Αλλιώς δεν μπαίνει κύπελο από τον ΠΑΟΚ. Άμα παίξει δηλαδή ανοιχτούρα. Μισό λεπτό. Δεν την γλιτώνει η ΑΕΚ. Η οποία πίσω είναι τρύπα. Τρύπα κανονική και μπροστά πετάει. Είναι δύο ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ή ανασταλτική, η οποία έχει προβλήματα αν δεν παίξει με τρίτο center back και κλειστούς χώρους. Και η ΑΕΚ μπροστά, η οποία είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα από τη μέση και μπροστά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θα βάλει τον Τζόσιτς. Σου στείλαν μήνυμα ότι υπάρχει ο Τζόσιτς. Μπράβο ρε Γρηγόρη. Καλά το παρακολουθείς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σου στείλαν μήνυμα. Τα στέλνουν και τα λες. Άσε ρε κόκκινε τώρα. Τελείωνε άλλο. Την είπαμε την ΑΕΚ. Αυτό για μένα την κάνει πιο ανταγωνιστική, αν και είναι νωρίς. Ποιο? Εν όψη τελικού. Ποιο την κάνει πιο ανταγωνιστική? Την ΑΕΚ. Τι πράγμα? Δηλαδή δεν είναι η ΑΕΚ που ήταν επί Ουζουνίδη. Δείχνει. Τι σχέση έχει ο ένας προπονητής με τον άλλον? Την κάνει πιο ανταγωνιστική, λέω. Μάλιστα. Δίνει άλλο οπτικό πρίσμα για τον τελικό. Α, στα πρίσματα, ρε. Εντάξει. Συγκεκριμένα πράγματα. Το κάνει πιο γοητευτικό. Α, του Διαμογιάννη αρχίζαμε. Εκεί που έλεγε ότι είναι δεδομένα ο ΠΑΟΚ. Το μεγάλο φαβόρι τώρα λες. Ποιος τη λέει το μεγάλο φαβόρι? Τον πάτσε 60 λεπτά η Λαμία, τον πάτσε σαν σκουμπρί να πούμε τον ΠΑΟΚ. Τι μεγάλο φαβόρι. Τα χαφ του ΠΑΟΚ, τι τα χαφ του ΠΑΟΚ, τα περνούσε ο Δημούτσος σαν σταματημένο. Η Λαμία είναι κακή ομάδα. Τι είναι η Λαμία? Λαμία είναι εδώ και ένα Λαμία είναι. Η Λαμία, το ότι έπαιξε τον ΠΑΟΚ box to box και τον έπαιξε τα ίσια. Ναι. Κακό του κεφαλιού τη έκανε. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν. Είδες όμως τι είχε τα δέντρα και το έκανε. Άμα κινδύνευε δεν θα έπαιζε έτσι η Λαμία, θα έπαιζε αλλιώς. Θα μάρκαινε, θα ήταν πιο κοντά κτλ. Στο ΆΚΑ ήταν φτύσιμο, για φτύσιμο η Λαμία στο 2-0 που έχασε από την άκρη. Για φτύσιμο ήταν. Δεν βγήκε από την περιοχή τη. Στον ΠΑΟΚ τουλάχιστον βγήκε, έκανε φάσεις, δημιούργησε, πάτησε περιοχές και τέτοια. Και έβγαλε και παραπάνω παίκτες για τα δεδομένα τη και τα κυβικά τη. Και τρεις και τέσσερις. Παραπάνω παίκτες έβγαλε για τα δεδομένα τη και τα κυβικά τη μέσα στην Τούμπα. Και το πλήρωσε στα τελευταία λεπτά. Αυτό τα... είναι, ρε φίλε, το, η γοητεία του ποδοσφαίρου. Όχι, η γοητεία του ποδοσφαίρου δεν είναι αυτό. Να βάζω 3-0 εγώ γιατί έχω καλύτερους παίκτες, καλύτερη φυσική κατάσταση, καλύτερη υποδομή. Και να βάζω 5-0 επειδή ο Δέλλας την έχει δει να πούμε. Αρσέν Βενγκέρ να πούμε. Τα ακούσαν. Ποιο τα άκουσε? Στο Αγρινίο τη Τραλή έγινε. Εντάξει. Έτσι, δεν είναι η μπάλα έτσι. Μπράβο του Αγρινιώτε. Τι μπράβο του Αγρινιώτε. Τι μπράβο του Αγρινιώτε. Του λένε τι έγινε, διακοπέ από τώρα. Η Παναθηναϊκή και οι Αεξίδε ήταν αυτοί οι οποίοι κάνανε φασαρία. Οι Αγρινιώτε ήταν. Άσερ τι Αγρινιώτε τώρα. Δεν τα ξέρει τα γράμματα καλά. Ρε άσε Αγρινιώτε. Αγρινιώτε ήταν. Άσερ που ήταν Αγρινιώτε. Αγρινιώτε όλοι οι Παναθηναϊκοί και. Όχι άλλη ομάδα, ρε. Στο παδί του Πανατολικού. Πώ είναι ρε, αυτοί οι 200. 200. Αυτοί οι 200. Κάνα φασαρία. Δεν ακούστηκε πολύ. Ακούστηκε. Εντάξει, εγώ δεν την άκουσα. Είμαι κουφός από τον αυτή και δεν ακούω. Άλλα θέματα, τι έχουμε?
Και άλλα θέματα. Τι θέματα έχουμε. Άρα, έχουμε πει τα πάντα. Τι θες να πούμε άλλο. Ρε φίλε, ό,τι θέμα. Γιατί ανοίγεις το τηλέφωνο σου. Ψάχνεις να βρεις κανένα θέμα. Τι σε νοιάζει εσένα, ρε. Ψάχνω να βρω τον τρίτο στόπερ, τον Ντόσιτς. Διάβασε τα μηνύματα τώρα. Στον είπα. Λέγε. Ραπτόπουλε, μόλις άρχισα να το ραδιόφωνο, θέλω την άποψή σου για το να υπάρχει διχασμός ανάμεσα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ σχετικά με το πρωτάθλημα και την πορεία για τη Μακεδονία χθες. Ούτε μέχρι έξω από τη Λάρισα μπορούν να πάνε, όχι στο γήπεδο. Τεράστιος Δόνης Ραπτόπουλε, καλύτερα μεταγραφή θα είναι ο Ινσούα για να ξεκουράζει τον Μάτος παρά ο Μπουζούκης του χρόνου. Ο Ινσούα είναι μεγάλος παίκτης, πολύ μεγάλος παίκτης. Πολύ μεγάλος παίκτης. Γεια σας παιδιά, ο Κωστή τελικά είχε δίκιο για τους ΠΑΟΚΣΙΔΙΣ που κατέβηκαν στο Μεγάλο Αλέξανδρο και τη Μακεδονία 30 ονοματέοι, κρίμα. Λίγοι ήτανε. Πώς είτε, ούτε πούλμαν δεν γεμίζαν. Δεν το είδα. Και βρήσαν και τον Ψωμιάδη. Καλά κάναμε. Γιατί κάναμε. Αργιανός. Α, σαν Αργιανό. Ναι. Όχι σαν πολιτικό. Γιατί άμα κατέβαινε κανένας τσακαλώντας θα είχαμε πανηγύρια εκεί κάτω. Και άλλος πιο πολύ μυαλό. 68 χρονών μυαλό δεν έβαλε ο Ψωμιάδης. Πού πας δε σε Αργιανός μέσα στους ΠΑΟΚΣΙΔΙΣ να κάνεις αυτό. Χρήστο. Ποιον έχεις επικοινωνιολόγο ρε Ψωμιάδη που πήγε σε 40 ΠΑΟΚΣΙΔΙΣ που δεν ακούστηκε τίποτα εκεί να κάνεις ας πούμε promotion την παράταξή σου. Ο ΠΑΟΚ και η αστυνομία είναι το σύνθημα, δεν είναι αυτό που λες για τη Μακεδονία. Το έχουμε πει πολλές φορές. Εντάξει, που, για τη Μίκρα που λες. Τι Μίκρα. Το σύνθημα που ακούστηκε. Τι, ποιο δεν είναι. Φωνάζουν. Ποιοι. Κάνει έρωτα ο ΠΑΟΚ και η αστυνομία. Ποιοι το φωνάζουν. Όχι η Μακεδονία. Οι οπαδοί του Ηρακλείου. Όχι ο ΠΑΟΚ και η Μακεδονία. Ο ΠΑΟΚ και η αστυνομία. Ναι. Το έχει διασταυρώσει κι εσύ. Γιατί του μαζεύουν. Ναι. Κόκκινε πες στον φαλακρό φιλόσοφο ότι η λέξη είναι εθεροβάμων και όχι εθεροδάμων. Εθεροβάμων είπα. Θα είπες. Μου από τηλέφωνο. Δεν το χαμηλώνεις. Ούτε μ' άρεσε ο Δόνης, αλλά ο Σανδάρης είναι τελείως άμπαλος και κοντός. Με κάτσε μαζί, κεφαλίδα σας το έπαιρνα μέχρι και ο Σιώπης, ο Ποντένσης και ο Φετφατζίδης. Όπα, πάρ' την απάντηση από Παναθάικο. Ενώ ο Δόνης είναι ένα 90, ο γιος του. Ψηλός. Τι ψηλός είναι. Ψηλός. Για πιο ψηλός, τον Τζανδάρη δηλαδή. Δουλεύεις. Τι ψηλό είναι. Ας τον δείξω. 1,80 είναι. Πολύ καλό. Τι είναι. Πόσο είναι. 1,90. Όχι, 2,10 είναι. 1,90 σου. Για πέδαρο που είναι 1,90. Σαχλάμε. 1,90 είναι. 1,90 δεν είναι. Όταν σου λέω είναι. Σου λέω. Α το κινητό ρε. Κάνει εκπομπή τώρα τέτοια κινητό να πούμε. Έχω απόδειξη γι' αυτό σου λέω. Τι απόδειξη. Θα το δει γραμμένο πουθενά στο Google. Όχι, ρε. Φωτογραφία είχε εδώ που ήταν μαζί μου. Στούντιο. Στούντιο. Ναι. Μάλιστα. Εσύ την πόη έχει δηλαδή. 1,80 με τα παπούτσια που φορούσε ο Αναστόπουλος. Χωρίς. Α, χωρίς. Χωρίς. Κοίτα που φορούσε ο Μαρσουπιλαμί και πηδούσε ένα όροφο. Και ο Δόνης είναι 1,90. Εντάξει, αφού το είπες εσύ, είναι 1,90. Έλατε να το γκουγκλάρουμε, ρε. Να το γκουγκλάρουμε. Να το γκουγκλάρουμε, ό,τι θέλει λέει το Google εκεί. Άστα. Τι ό,τι θέλει. Με τα παπούτσια του μετράνε και με τις κάλτσες. Τι λες. Και ο Αναστόπουλος 1,78 είναι, άμα βάλει τα παπούτσια με 8 πόντους που ερχόταν εδώ και. Πού τα βρήκε και τα παπούτσια. Είχε μια σόλα. Πάντως από αυτά που παίρνεις εσύ, δέλτα. Σίγουρα ναι. Τουλάχιστον εγώ. 1,84. 1,84. Λέει εκεί. Άρα είναι 1,80. Άρα ψηλό είναι. Γιατί να του ψηλώνω. Έλα ρε κόκκινε, τελείωνε τώρα με τον. Κοντό δεν το λες. Και εντάξει, ψηλό. Εντάξει, ούτε κοντό δεν το λες. Εντάξει, ωραία. Πολύ ιδανικό μπόι. Δηλαδή πηδά κεφαλιές ο δυος του Δόνη στον αέρα, κάνει οι μονομαχίες. Ναι, καλώς του. Μάλιστα. Και με τον Ακλή τα έκανε αυτά. Ναι. Εντάξει. Και τρώει το τσαρδάρι δηλαδή. Βάλει κουρμπέλι τσαρδάρι να πούμε. Και δώνει μαζί. Και αφήσει έξω τον Κάτσε. Άσε με καημένα. Όλη η Αθήνα βοά. Ότι έφαγε τον Τζανδάρι να πούμε. Άσε. Όλη η Αθήνα βοά να πούμε. Θα σε πάρει τηλέφωνο, εντάξει. Πήδε σε κέρασε καφέ για τον πλήρω. Εσύ τρέσκε. Τόσο χρυσού λεπτό. Λέω ότι ο Δόνης είναι ο καλύτερο προπονητή με τον Παντελίδη. Επειδή σε κέρασε καφέ. Δηλαδή με συγχώρησε. Δηλαδή του πούμε και το στραβό και το πούμε. Περίμε. Αυτό δεν στραβό. Αυτό είναι ευρωμιά. Ευρωμιά είναι. Για τον καφέ. Τον σκίζει τώρα για τον καφέ. Δεν τρέπεσαι λίγο. Διαβάζω χθε ένα site και έχω πέσει θεωρό. Ειλικρινά. Δηλαδή είναι από αυτά. Με απουσία λέει ο Απόλλο Μήνη στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ναι, γιατί κάποιο μπορεί να παίξει 7 σύνρε κόκκινε. Αντί για 4 με 6. Ναι, συγγνώμη. Είναι δυνατόν παίζει ο Απόλλωνος Μήνης, ο οποίο έχει φοβαστεί. Ναι. Είναι το μοναδικό σίγουρο πράγμα στην Ελλάδα. Ναι. Είναι ότι, αν και γι' αυτό δεν πρέπει να παίξει όρκο. Ναι, ναι. Και γράφει με απουσίες. Ρε φίλε, τι απουσίες. Τι να έχει, αφού οι παίκτες ήδη από τώρα. Ξέρει το ρόστερ, αυτά τα ξέρει το Απόλλωνος Μήνης. Δεν τα ξέρει. Άσε να ξέρει ο άλλο που το γράφει. Φίλε, γράφεται, δηλαδή γράφεται. Δεν σου κάνει εντύπωση. Όχι. Είναι για γέλια βέβαια. Αλλά για αυτόν που παίζει στίγμα γκολ μπορεί να. Είναι μια πληροφορία. Εντάξει, είναι μια πληροφορία. Όχι. Καλό είναι να την έχουμε. Εντάξει, είναι για γέλια. Καλά λες, καλά κάνεις και γέλα. Αλλά
Για, εσύ άμα δεις ότι ο μισός Απόλλων λείπει, δεν μπορεί να παίξει 7 συν, ας πούμε, που θα δώσει 10 μονάδες και θα το κερδίσεις. Κουμπαρτζίδες αυτά τα προσέχουν, να πούμε, τις λεπτομέρειες. Εσείς δηλαδή. Εννοείται. Εντάξει. Εγώ τον πάω γιατί έλεγα ότι η καλύτερη απόδοση είναι το 2-3 γκολ. Ναι. Εκεί θα πάμε. Έτσι. Σωστό. Μας βγήκε. Αλλά δεν μας βγήκε. Παίζαμε διπλό τον Άρη. Σωστό. Περιμέναμε να βάλει γκολ ο Άρης. Δεν έβαλε γκολ ο Άρης. Δεύτερο ρόλο ο Δόνης. Τι να κάνει τη δουλειά. Και καλά εξηγήθηκε. Και το άλλο που δεν σε είπα για τον Ηρακλή. Τι δεν με είπες. 11 προσφυγές σήμερα. 11 προσφυγές. Άρα πέφτει, ναι, έτοιμο. 11 από την εποχή του Καναδού είναι αυτές οι προσφυγές. Περαστικά, ναι, ναι. Θα πληρώσει κανείς από τους διαπίθανους. Όχι, κανείς δεν θα πληρώσει. Θα πέσει την κατηγορία και ο Ιβάν θα πάει εκεί και θα έχετε μαζέψει και τους Ηρακλητές εκεί στις αστυνομίες και να μπορεί να παίξει ο Πάοκ στον Καρταζόν. Πες τη γνώμη σου για τον Αλμπάνι. Ο Αλμπάνις. Ναι. Ο Αλμπάνις είναι ένας ποδοσφαιριστής με ταχύτητα, με τελειώματα. Εντάξει, του λείπει λίγο το μαρκάρισμα. Νομίζω ότι θα έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχή σε 3-5-2 στην αριστερή πλευρά. Αυτή είναι η θέση του για μένα. Ο Αγκάνθο λέει ήταν καλό στον τερφό για τον Άρη πριν πέσει η Γάμα Εθνική. Δεν έχει να πει τίποτα. Μάλιστα. Ο Αγκάνθο ήταν σε τερφοράρα με πύληνα πόδια. Σωστά λέει ο φίλος. Ήταν γυάλινος πύργος. Πολύ καλός παιχταράς ήταν. Μεγάλος παιχταράς ήταν ο Αγκάνθο, ο Φουκαράς είχε τα πόδια του. Πέρσι η Ξάνθη έφαγε 3 από τον ΠΑΟΚ. Σε ένα ημίχρονο, δεν νομίζω. Για ένα ημίχρονο λέω. Λοιπόν, έγινε αναδιάθρωση μεγάλη κόκκινη. Θα το δούμε. Θα δούμε αν έγινε. Όταν τελειώσει, να μου πείτε οτιδήποτε. Εγώ διατηρώ επιφυλάξεις. Καλησπέρα από σύνδρομο φίλων Καζαμπάκ. Καλή εβδομάδα. Εσείς οι οπαδοί περνάτε το Ραπτόπουλο σαν αρχηγό εισαγωγικά για να συγκλίνετε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και να κατέμουν στη Λάρισα και να γίνει μανούρα για να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Καθίστε λίγο καλά στις θέσεις και κόψτε χαζομάρες. Άντε ξαφνικά σας έχουμε δώσει όλους φάπα και ψάχνετε πώς να τιμωρηθεί η ομάδα. Λοιπόν, και ο Τσανδάρης 1,82 είναι, λέει ο φίλος. Φίλε, εγώ ότι υπήρχε τέτοιο θέμα. Τσανδάρη και Δόνη από το Φαλακρό, τα ακούω. Και στείλε μου το βίντεο, ρε εσύ Χρήστο. Στείλ το μου, δεν έχω αντίρρηση. Στείλ το μου. Το γερνάς καφέ στον Κυλκής και δεν αρθεί. Πόσο το δίνεις? Ρωτάνε τη γνώμη μας για τον πρόεδρο του Απόλλωνα. Τι να πούμε για τον πρόεδρο, ο Γεωργίου είναι ο πρόεδρος του Απόλλωνα. Έχει αναλάβει ο Γεωργίου. Τι να πούμε. Ο Γεωργίου, η τελευταία του δήλωση ήταν ότι δεν ψωνίζει από κανένα μάνατζερ. Τι γελάς σήμερα, πρασινό καμπιά. Μου ήρθε με κόκκινο φούτερ σήμερα. Εσύ έπαιρες χθες άσου ότι την Παρή και δεν κέρδισε. Ή την Νάπολη. Δεν έπαιξε χθες. Έπαιζε γκολ γκολ και να καταλάβετε τι κάλτσα είναι. Έπαιζε άσο και γκολ γκολ και over την Bayern και δεν έβαλε γκολ η Bayern. Η Bayern έβαλε 5. Η Dortmund δεν κατάφερε. Oh, τρομερά πράγματα. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στα 8 μετά από τις 3, πάντα στο Μετρόπολης 95,5, πάντα της Κακομήρας, πάντα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη παρέα, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορία στο χέρι του αυτοκινήτου και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Έδωσα ονόματα, έδωσα διαγωνισμό για να στείλετε ονόματα για να κερδίσετε 5 διπλές προσκλήσεις για να δείτε το Λάρισα ΠΑΟΚ στο θέατρο Βεργίνα, στο Έντιση Καζίνο, στην τελειότερη αίθουσα με τον τελειότερο ήχο και εικόνα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν ήρθε ούτε ένα μήνυμα, παιδιά. 5 διπλές προσκλήσεις, δεν παίζει ρόλο και η ηλικία. Εκεί δεν είναι η είσοδος στο καζίνο, έχει 2 εισόδους πλέον. Στην όσο μπορούν να μπουν και μικροί και μεγάλοι. Αλφα μη 3 κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Για εσάς οι οποίοι θέλετε να δείτε Λάρισα ΠΑΟΚ στο θέατρο Βεργίνα, στο Ρίζι Καζίνο. Το 23-10 και τα 390 είναι δικά σας. 9-55 κενό το μήνυμά σου στο 54-340. Πριν πάμε στον κόσμο, καθώς έχει γραμμές ελεύθερες, να πω ότι αυτή την Κυριακή
τρέχουμε για να στηρίξουμε όλοι μαζί το πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας Σταθμή Χαράς, που εξοπλίζει δημοτικούς, βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Τρέχουμε με την Μαμούτ και την Φλίσατ για την μάλα, για όλα τα προϊόντα που προσφέρει η IKEA, με σκοπό τη διαμόρφωση των χώρων όπου τα παιδιά περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους. Από το 2013 μέχρι σήμερα έχουν εξοπλιστεί 67 σταθμοί σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 10 στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με στόχο φέτος να υλοποιηθούν 10 δημοτικοί, βρεφονιπιακοί και παιδικοί σταθμοί σε όλη την Ελλάδα, από τους οποίους οι 2 είναι στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο να δούμε τι έχει να πει για όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Παρακαλώ. Καλησπέρα στην παρέα. Καλώς το Γιάννη. Ατρομητέρα, τι κάνεις Γρηγόρη? Μια χαρά. Όλα καλά? Ο Κωστής ο Πολυξερίδης δίπλα σου είναι? Όχι, γιατί... κάπου έξω. Α, καλύτερα, και θα με διακόπτει συνέχεια, οπότε να τα πω χωρίς να είναι εκεί, γιατί θα στραβώνει το στόμα του και θα κλαίει πάλι. Εμείς σήμερα έχουμε ένα τοπικό ντέρμπι βέβαια, αλλά θεωρητικά νομίζω ότι θα το κάνουμε εύκολο. Ποιο ντέρμπι είναι τώρα? 2-3. Είναι τοπικό το ντέρμπι, γιατί είμαστε γειτονιά εκεί, γι' αυτό λέω. Εντάξει, γειτονιά είστε, αλλά ντέρμπι. Απλώς ο Απόλλωνας είναι λίγο αδύναμος φέτος. Είναι πιστεύω πεσμένος. Θα το καθαρίσουμε εύκολα. Πιστεύω θα το καθαρίσουμε εύκολα. Αν και τα παιχνίδια, Γρηγόρη, το ξέρεις πολύ καλά, ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, τα κάνουμε εμείς εύκολα. Όλα τα ανοίγεις παιχνίδια... μεγάλη κουβέντα. Ναι, άντε να την κλείσω λοιπόν και να πάμε στα... Εχθές άκουσα το δικό σου εκεί πέρα δίπλα, δεν ξέρω αν έχει έρθει. Okay. Καλά δεν τρέπεται να λέει για τον Μπούγκουρα εκεί, το στόπερ του Παναθηναϊκού, ότι είναι για τα σκουπίδια. Τι είναι αυτά που έλεγε χθες στην εκπομπή του, έχει ξεφύγει τελείως. Δεν ξέρω τι έλεγε στην εκπομπή του, δεν την είδα. Απόσπασμα είδα σήμερα και ξέρασα. Είδα επίσης να λέει ότι ο Βέρμπλουμ καλά έπαθε και τραυματίστηκε. Και καλά εγώ... τώρα, ειλικρινά, αυτά που λέει είναι μεθυσμένο στα βράδια. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειλικρινά δηλαδή. Δεν πίνει αυτός, άμα μυρίσει γλυκάνισο πέφτει κάτω. Θα το έχει μυρίσει προφανώς εχθές γι' αυτό. Γιατί έχει πέσει μέσα, έχει και μεγάλο μάτι ο δικός σου, έτσι. Έχει πέσει σε όλες τις προέψεις μέσα. Ο Λουτσέσκου μας έλεγε το καλοκαίρι δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ. Και πάει να πάρει το πρωτάθλημα αίτητο που δεν το έχει καταφέρει ούτε ο τεράστιος Μπάγεβιτς, ούτε ο μεγαλύτερος προπονητής που έχει περάσει από την Ελλάδα, ο Βαλβέρδα, με τον Ολυμπιακό. Αίτητο δεν έχουν πάρει πρωτάθλημα. Και το παίρνει ο Λουτσέσκου που δεν κάνει, κατά τον Πολυξερίδη. Ο Δε Κουλούρης είδες τι μου λέει το καλοκαίρι, μαζί είμαστε. Εσύ τα ακούγες, δίπλα ήσουν. Πλατή ποδία έχει το παιδί, πάνω από 2 γκολ δεν θα βάλει. Πρώτο σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Άμα σου πει ότι έκανες δουλειά και θα οικονομήσεις, βλέπω να γίνεις αλυσίδα καταστημάτων και να οικονομάς. Σε λέω, είναι γκαντεμόσκυλο. Ναι. Ήρθε, φύγε γρήγορα. Φύγε. Τελευταία ερώτηση να του την κάνω να μ' ακούσει θέλω. Ναι. Ακούει τώρα. Αυτό στην Ελβετία. Ναι, παρακαλώ, ναι. Ακούς τώρα, Ατρομητάρα εδώ, άκουσε με λίγο. Ναι. Τα είπα πριν στο Γρηγόρη, θα τα ακούσεις μετά, δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως εκπομπές του νομίζω ότι... Έλεγες καλά να πάθει ο Βέρμπλουμ και για... Το καλά Βέρμπλουμ. Έλεγες ότι καλά να πάθει ο Βέρμπλουμ τραυματίστηκε, δεν τρέπεσε λίγο. Βέβαια, δεν μπαίνεις. Φυσικά. Αν ήταν προπονημένος, αν ήταν προπονημένος και δεν κορόιδευε τον κόσμο... Δεν έχει σχέση με, τους, με την προπόνηση, αδερφέ. Ξέχασέ το αυτό που λες. Ο αγυμναστός... Και οι πιο γυμνασμένοι. Και οι πιο γυμνασμένοι τραυματίζονται. Ναι, αυτός ήταν από αγυμνασιά. Κοίτα, δεν μ' αρέσουν στην πόλη μου και γενικά στο ποδόσφαιρο και γενικά στις επιχειρήσεις. Δύο τύποι δεν μ' αρέσουν. Δύο τύποι. Οι σνόπ και οι τεμπέληδες. Ο Πούγκουρα, τι σου έφταιγε ρε που λες ότι είναι για τα σκουπίδια? Το Πούγκουρα. Τι το παιδάκι, ρε. Παιδάκι. Ό,τι έχει πάθει. Παιδάκι, ο Πούγκουρα. Θα σου γιατί... πω εγώ τι έχει πάθει. Θα σου πω εγώ τι έχω πάθει με τον Πούγκουρα. Πάρ τον Πούγκουρα. Πάρ τον Πούγκουρα στον Ατρόμητο. Πάρ τον Πούγκουρα στον Ατρόμητο. Δίδυμο. Δίδυμο με τον Χατζη Ισαΐα. Αυτά μου λέγεται και βγαίνει πρώτος σκόρερ. Δερεζίλη θα γίνεις πάλι. Σταμάτα σου λέω. Έφυγες. Επόμενος. Γιατί δεν τον παίρνω πάω. Εγώ μαζί του τώρα με τον Κουλούρη. Για τον παίρνει. Ναι. Από τον Φιντεύσκι. Ναι ρε, FM πάω και εκεί. Α, το παραδέχεσαι. Φυσικά. Ναι. Θέλει τάλα να κρυφτεί και δεν την αφήνει χαρά εσαι. Τι να κάνουμε, έχει λεφτά ο ΠΑΟΚ, τι να κάνουμε. Με τα λεφτά όχι πάμε. Αυτό. Ναι. Όχι, όχι. Τι? Όχι παλιοσάβρα. Όχι. Λεφτά έχει. Όχι. Τι καλός κύριος ο Καρυπίδης. Τι κύριος. Η μπριζόλα έχει φτάσει στην Τούμπα. Α, έτσι, αλλά, ρε, Λιγούρη, δεν τρέπεσαι λιγάκι, ρε. Τροπή, ρε, τέτοιο πράγμα. Δεν μου λες. Ναι. Πού είναι ο φίλος μου ο Μπούζος, ρε.
Είναι στο, στο γραφείο του διευθυντή. Μακεδονομάχος. Είναι. Ο Παοκράχης. Είναι. Άρε Μπούζο, μας έριξες και σίγασες ρε. Μας έριξες μαζί με το, με το, με τη Σαύρα και κούκλε βγάζεις τώρα. Σιγά. Πού είναι ρε εσύ η μεγάλη, το μεγάλο σεναριτήριο που θα κάνουν αυτοί. Αλλιώστε να φαινόμαστε μερικοί παραπάνω. Α, έτσι, πώς τα κίνηκα. Μόνο μεγάλος Ηρακλής να κάνει ρε τέτοιες αυτές. Έξι προπονητές σε μια χρονιά. Και θέλει να διώξει τον κόσμο. Αλλά κοίταξε, εγώ για το δικό μου το Γιανγκούλα σε είπα. Γιανγκούλα. Άνθρωπος να πούμε είναι, για να μην πω τώρα καμιά κουβέντα, όλοι εκεί πέρα είναι για τα μπάζα. Για τα μπάζα είναι. Άκου τι είπε, θα ζωθεί ο Ηρακλής εύκολα. Α, τι, καήκαμε. Δεν υπάρχει. Για... Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Θέλω να πω σε αυτούς τους παοξίδες και σε αυτό το παοξί που βγαίνει αυτό να το... Δεν μου έτσι, κάτσε να, μια παρένθεση. Τι έγινε το πουλί ρε. Ποιο πουλί. Το πουλί ρε. Ποιο πουλί. Το κουμπαράκι σου το πουλί αυτό. Α, το γουλιανό λέει. Ναι, ναι. Τι αυτός έγινε. Εδώ τι έγινε. Τι έγινε. Με 100.000 μπάζες ρε, το 1,5 εκατομμύριο ρε, αναπνοή δεν πήρανε ρε. Α, ναι, 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 ναι. Με 100.000 μπάζες ρε, τα παιδιά το, τους ισοπεδώσανε ρε, με 3-1, άντε γεια. 3-1, άντε γεια, τώρα να δεις τι γίνεται. Άντε μπράβο. Και κοίταξε, να το πάρουν το πρωτάθλημα, να πούμε, μας πήξανε, κρέμονται στο πάτωμα ρε. Κρέμονται στο πάτο. Κλείσε με αυτό. Κρέμονται στο πάτο. Τι 3-1 ρε κουλιά. Στο βόλεϊ ρε. Τι 3-1. Αυτοί εδώ που έγιναν ξαφνικά αυτοκράτορες του βόλεϊ και. Σήμερα ή αύριο είναι. Μητροπολίτες. Κάτσε. Κάτσε να δεις τώρα γέλια. Α, γίνει και το 1-2 μέσα εκεί. Εκεί να δεις. Θα πας. Κουμπάρε με κουμπαράκι μου. Εγώ αν θέλω πάω. Δεν σε βλέπω να πηγαίνεις. Ρε σήκω στα πάλι τέτοια θα λέμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ναι. Έλα φίλε. Γλυκά αγόρια μου! Καλώ τον Νικόλα! Χάθηκε αγόρι! Δουλεύει! Πού είσαι Κωστάκη μου, χάθηκες, πού είσαι γλυκιά μου αγάπη! Χάθηκε! Τι να σε κάνω, αφού κλειδώθηκες μέσα στη Θεσσαλονίκη και δεν λες να βγεις! Πού να πάω! Στο Σιδηρούν παραπέτασμα εκεί στην Τούμπα μέσα να πούμε! Νιώθω ασφάλεια λοιπόν, εκεί γι' αυτό! Λοιπόν, άκουσε, πήρα για σένα περισσότερο γιατί διαφωνώ σε δύο πράγματα που λες και θέλω να στα πω. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχω να πω είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Παπαχρήστο και τον κάθε Παπαχρήστο που μπορούν με τον λόγο τους να ξεκλειδώσουν 2-3 καρδιές για να μπορέσουν να μαζέψουν λεφτά ή πράγματα για να δώσουμε σε φτωχούς ανθρώπους. Αυτός είναι Μητροπόλης. Από τα κέρδη τους. Αύριο μπορεί να χρειαστείς και εσύ να πεις δυο κουβέντες σε κάποιους για να ανοίξουν κάποια πορτοφόλια. Αυτό δεν είναι κακό. Άμα θέλω εγώ πορτοφόλια και εδώ το ζόρι ξέρω που θα πάω. Από την εκκλησία λοιπόν, δεν περιμένω. Ναι. Μπράβο. Είναι όμως η εκκλησία, είναι ο μεσολαβητής για να μπορούν να ανοίξουν κάποιες καρδιές. Εγώ αυτό έχω να πω. Ναι. Και δεύτερο... Όπως δεν είναι, συγγνώμη Νίκο, δεν είναι όλα τα δάχτυλα ίδια. Αυτό να καταλάβω. Άστερε τη χριστομάθεια. Και ρε, από την τσέπη τους βάζουν λεφτά. Βάζουνε, πώς δεν βάζουν. Τι βάζουν. Όσο μπορεί ο καθένας. Α, είπε, κέντρινγκ είναι όλα. Ρε εσύ, ας είναι κέντερινγκ, τι σημασία έχει ρε Κώστα. Δηλαδή ένας πάτερ ο οποίος παίρνει 1000 ευρώ, πόσο να βάλει από την τσέπη του. Δεν είπα εγώ να βάλει ο πάτερ ρε. Δεν θέλει. Και, απ' τα κέρδη λέω, απ' τα νομίζουνε. Ρε παιδάκι μου, άλλο λέω εγώ. Οι εκκλησίες, ναι. Άκουσε λίγο, να σου πω κάτι. Η εκκλησία μπορεί να βάζει από την τσέπη της 500 ευρώ και να χρειάζεται 5.000 ευρώ για να ταΐσει τους άστεγους της Τούμπας. Ποιον άστεγο ταΐσει η εκκλησία. Ποιο λάστιχο τα είσαι. Τα μαζεύουν και έντερνικ σου λέω. Εμείς τα δίνουμε. Τέλος πάντων. Εγώ και το δεύτερο που θέλω να σου πω και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι άλλο να βγάζουμε τον Γκέραλτ με τον Καροτσάκη σε ένα γήπεδο μέσα στα τελευταία του. Κακό. Και άλλο να παρουσιάζουμε ένα παιδάκι το οποίο είναι απομονωμένο γιατί δεν έχει μαλάκια, γιατί δεν έχει κάτι που δεν έχουν τα άλλα παιδιά και ζει μέσα σε ένα δωμάτιο. Αυτό λοιπόν ο Κούτρης και ο Βιερίνια το βγάζει προς τα έξω ούτως ώστε και τα υπόλοιπα που θα το δούνε να μπορούν να έχουν μια καθημερινότητα πιο φυσιολογική από ό,τι έχουν. Ακριβώς. Χάρηκα που είδα στο γήπεδο τις προάλλες παιδάκια τα οποία καθημερινά δίνουν
τη μάχη με το θάνατο, γιατί αύριο δεν ξέρουν άμα θα ξυπνήσουν. Αυτό φίλε Κωστή ήταν ένα τεράστιο άνοιγμα που έγινε. Ναι. Να δει ότι αυτό το παιδάκι βγήκε, να του πει ο πατέρας του, κοίταξε να δει, βγήκε αυτό το παιδάκι στο γήπεδο. Νίκο, συμφωνώ, για να Νίκο, το άλλο. Νίκο, συμφωνώ, όμως, αυτό να μην γίνει εμπόριο εκμετάλλευσης. Τι καλοί άνθρωποι που είναι στην ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και να κάνουμε το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας. Εντάξει. Εντάξει. Κοίταξε να δεις. Είναι αυτό. Είναι δεν μπορώ, Νίκο, Νίκο, Νικόλα. Τις ψεύτικες καλοσύνες δεν μπορώ. Κοίταξε να δεις. Το τι βγάζει ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικό, Κωστή. Μην το βλέπεις έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Βιερίνια και ο Κούτρης έκαναν κάτι πάρα πολύ μεγάλο καλό σε κάποιες ψυχούλες. Δεν θα κοιτάξω αν το εκμεταλλευτεί αυτό κάποια ΠΑΕ. Το Βιερίνια. Το έδειξε τηλεόραση. Πώς? Το έδειξε τηλεόραση του Βιερίνια. Ναι, το έδειξε. Κακός. 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 Λες εσύ. Κακός. Καλός το έκανε ο Βιερίνια. Καλός το έκανε ο Κούτρης. Τους αγαπάμε γι' αυτό. Όμως τα Γιάννητσά, κακώς τα δείχνουμε στις τηλεοράσεις. Άμα ήταν έτσι. Άκουσε με. Ναι. Άκουσε με λίγο για να συμφωνήσουμε σε κάτι. Επειδή σε παίρνω και από το αυτοκίνητο. Εγώ είδα, έχω ένα παιδάκι στα Γιάννητσά το οποίο είναι ανάπηρο και είναι ΠΑΟΚ. Και βλέπει στο σπίτι του τηλεόραση. Το έχω πει 100 φορές να το πάρω στο γήπεδο και ντρέπεται. Γιατί? Δεν θέλει να πάει από την αγαπημένη του ομάδα. Ναι. Με το που είδε όμως το ανάπηρο το κοριτσάκι εχθές στην ΕΤ. Πήρε θάρρος. Ναι. Και θα πάει στο γήπεδο. Θα βγει από την απομόνωση. Αυτό θα λες, κάνει ναι. μια ζωή πιο πραγματική. Πιο αληθινή. Θα γίνει πιο κοινωνικό. Πιο το καταλαβαίνεις. Και προσθέτω ότι χτες γίναμε μάρτυρες μιας δήλωσης η οποία μας σώκαρε όλους αλλά κρύβει ένα μυστικό. Ποια είναι η δήλωση? Ο Καπαρός δήλωσε ότι υπάρχει και πολευκαιμία, ο προπονητής της Σεβίλης. Δηλαδή σου λέει ότι πάσχω αλλά εδώ είμαι. Εντάξει. Και να πω και ας είναι, ας είναι 63, δεν έχει σημασία. Και να πω και κάτι άλλο για να κλείσω που έγινε στα Γιάννητσά. Ένα παιδάκι 15 χρονών έπασχε από λευκαιμία. Έκανε χημειοθεραπείες. Του πέσανε τα μαλλιά. Έκλαιγε. Η ψυχολογία των εχάλια δεν ήθελε να βγει έξω από το σπίτι. Αισθανότανε μειονεκτικά. Mm-hmm. Όλοι οι φίλοι του κουρεύτηκαν, τα αγόρια κουρεύτηκαν, γουλί. Ναι, για αυτό να ναι. γίνουν σαν και αυτό. Μπράβο, μπράβο ρε φίλε. Αυτό ναι, μπράβο. Αυτό γιατί όχι. Αυτό και ναι, γιατί ρε φίλε. Όχι, και γιατί όχι να μην δω ένα παιδάκι στο γήπεδο σαν αυτό που είχε ο Κούτρης αγκαλιά. Που ντρέπεται να πάει στο γήπεδο επειδή δεν είναι σαν τα άλλα παιδάκια. Αυτή, γιατί. Το είπε η μάνα του, πήρε τη μεγαλύτερη χαρά της ζωής του το παιδί. Αυτό έχει σημασία. Έρχονται κοστίγοι στο γήπεδο άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα και η ενέργεια του γηπέδου. Και η αγάπη που εισπράττουνε τους δίνουνε μέρες ζωής. Αν μπορώ εγώ, σαν οπαδός, σαν ΠΑΕ, σαν Βιερίνια, σαν Κούτρης, σε αυτά τα παιδιά, να δώσω μία ώρα ζωή ακόμα, γιατί η ψυχούλα τους θα χαρεί, γιατί είναι και ψυχολογικό το θέμα, ψυχοσωματικό, μακάρι να το κάνω ρε φίλε, και σήκωστε αυτό θα πρέπει, που είσαι δημόσιο πρόσωπο, να το κάνει σημαία, γιατί αύριο μπορεί να σου ζητηθεί να πας σε κάποιο νοσοκομείο ή να πας να πάρεις ένα παιδάκι από ένα. Εγώ έχω πάει σε νοσοκομεία, άκουδο ρε. Εγώ έχω πάει. Νίκο, συγγνώμη, αλλά πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Να σε καλά, Νίκο. Εγώ πάω σε νοσοκομείο. Φωτογραφίες δεν βγαίνω εκεί. Αυτό θέλω να πω. Παρακαλώ. Ή άμα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ή αν μαζέψουμε, ξέρω εγώ, λεφτά ή τρόφιμα, δεν βγαίνουμε πρώτη σελίδα να το πούμε. Μαζέψαμε τρόφιμα. Μεγάλη δουλειά κάνατε. Μαζέψαμε τρόφιμα. Απ' την τσέπη έδωσε. Λέγε. Και μη σας ακούμε. Έλα φίλε. Κωνσταντίνε. Έλα. Αυτό τώρα που, κοίτα άκουω τώρα περίπτωση και θα σε έλεγα πού είναι το φιλαράκι σου να τα Γιάννητσά ο Νίκος. Και βγήκε ο Νίκος, ρε, άκου τι γίνεται. Ο Βαραβάς είμαι ρε. Κατάλαβα ρε Βαραβά. Και ήθελα να σε πω ότι κοίτα τι κάνει ρε το φιλαράκι, πότε θα τα ακούσουμε. Και βγαίνει και λέει αυτά τα καλά τα λόγια που θα έλεγα εγώ. Ότι αυτό που έκανε ο Βιερίνια και ο κάθε Βιερίνια ψεύτικο είναι. Είναι. Ορίστε. Με δίνει το Άγιο Φως ο κόκκινος, θα έχει σαλέψει. Συνέχισε, ναι. Άκουμε, Κωνσταντίνε, άκουμε τώρα. Η πλάκα είναι ψεύτικο. Πλάκα. Αλλά και αυτό τώρα στο καλοτσάκι το κοριτσάκι που έβγαλε στόμα και μίλησε και είπε από το 2010
σε θαυμάζω σε εσένα τον πάω και κάτι άλλα λόγια. Είναι συγκινητικό, κοίτα, φίλε. Είναι πολύ συγκινητικό και ο Βιερίνα ξέρω ότι είναι καλός άνθρωπος. Έχει καλή ψυχή. Εγώ να σου πω κάτι, πρόσεχε. Δεν θέλω να τον εκμεταλλεύονται. Άκουμε λίγο. Δεν θέλω να εκμεταλλευόμαστε τον Κούτρι και τον Βιερίνια. Είναι καλοί άνθρωποι και οι δύο. Ο Βιερίνια είναι πολύ καλός άνθρωπος. Εσύ είσαι καλός, ρε. Και ο Γρηγόρης εγώ είναι δεν είμαι, εγώ δεν είμαι και ο Γρηγόρης. Ο Βιερίνια είναι καλός άνθρωπος. Και το έκανε. Δηλαδή, κοίτα, δεν έχει, δεν έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη ο Βιερίνια. Το φιλί που έδωσε στο κοριτσάκι. Ναι, ναι, δεν, δεν έχει γιατί ανάγκη ο Βιερίνια δημοσιότητος. Ναι. Κωνσταντίνε. Ναι. Το φίλησε το κοριτσάκι. Δεν είναι μερικοί που πάνε και βλέπουν τους αρρώστους ή τους ανάπηρους ή χιλιαδιό. Όχι τους περνάνε τούκου, μόνο που δηλαδή η επιθυμία του ανθρώπου είναι να το δω, αλλά ο Βιερίνια έσκυψε και φίλησε το κοριτσάκι. Και το άλλο το καλό, άκου τι να σε πω, την Κυριακή, 5.000 παοξίδες, ναι, φεύγουμε για τον κάμπο. Ναι. Και άσε τι λέτε εσείς, ο Κούγιας, ο Μούγιας, και ο Καθέλας, 5.000 παοξίδες στο Αλκατράς. Δεν λέγεται αέλευση αρίνα, πάει το Αλκαζάρ είναι άλλο. Αλκαζάρ λεγότανε. Τι Αλκατράς. Γεια σου, γεια. Λοιπόν. Έχει μείνει στο 1990 αυτός. Πανταλέον Γιώργος. Τι είναι αυτός. Ο φίλος ο οποίος κερδίζει και πρέπει να επικοινωνήσει 30 λεπτά μαζί μας για να κλειδώσει τη συμμετοχή του. Ο Πανταλέωνας. Πανταλέον Γιώργος, ναι. Παρακαλώ. Στην γειτονιά σου είναι αυτός. Εκεί κοντά σε σένα. Ναι. Το ναι, ναι. Ναι. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Πάρ' τον άλλον. Ναι. Έλα. Έλα. Γεια σας. Γεια σας. Είναι πολύ ευχάριστη η ποικιλία όλη αυτή των συζητήσεων. Γι' αυτό σας κάνει, σας βάζουν στην κορυφή. Πολύ ευχαριστήθηκα που άκουσα όλα αυτά. Και μ' αρέσει επίσης που ο κύριος Ραυτόπουλος τα βλέπει από μια άλλη όψη, που στο τέλος, ενώ στην αρχή εκνευρίζομαι, στο τέλος βρίσκω πάντοτε ότι έχει δίκιο. Αφού έχει κάνει κολοτούμπα. Όχι. Τα βλέπει από μια άλλη όψη. Δεν κάνω πλάκα, ναι. Δεν μπορώ αυτή την ψεύτικη καλοσύνη. Αυτό με εκνευρίζει πολύ. Ο Άρης παίζει καλή μπαλίτσα για τη θέση που είναι. Αυτός ο Άρης, ο θεός του έρωτα, του πολέμου. Στην Αθήνα στο Λεκανοπέδιο, γιατί γίνεται Αφροδίτη η θεά του έρωτα. Γιατί. Κλείστε με αυτό. Έξυπνο είναι. Κλείστε με αυτό, είναι έξυπνο. Αυτά είναι τα σύνδρομα της Αθήνας, τα οποία κάποτε είχε ο ΠΑΟΚ. Κλείστε με αυτό, ήταν πολύ έξυπνο. Ξεκίνησε με τον Αναστασιάδη να το ξεπερνάει αυτό και ήρθε ο Σαββίδης και την Αθήνα την έκανε βούτυρο με μαρμελάδα. Πάμε στον νικητή Πανταλέον. Γεια σου Γρηγόρη. Γεια σου Γιώργο. Ποιος Πανταλέωνας είσαι ρε φίλε. Μη του λες, μη του λες. Αυτός που έχει τα τρόφιμα. Κοντά έπεσες. Μη του λες ρε. Ρε μη του λες. Στείλε καμιά τροφή εδώ μωρέ. Ηχητικά ρε σου λέω. Κουφέ. Άκου, να κουτράρει κατευθείαν. Θα σε στείλει ένα ηχείο για να ακούς. Αυτό ναι. Τι κάνεις. Είμαι αραχτός, κρύωσα χθες και είμαι αραχτός σπίτι και ακούω μόνιμα εσάς. Άλλο κακό να μην σε βρει. Ναι. Λοιπόν. Κλείδω στη συμμετοχή σου. Μακάρι να είσαι και ο τυχερός να κερδίσεις τα ψώνια της χρονιάς για έναν ολόκληρο χρόνο. Πάντως, Γρηγόρη, πες μου. Επειδή πρώτη φορά μιλάω μαζί σας, ναι, πώς μπορώ να σε βρω για ανάγκες DJ? Άμπα, κοίτα είναι ακριβώς. Δεν έπαιξε, γέλασε. Μη γελάς. Παλιό τομάρι στα αυτά τα πράγματα. Να έχεις υπόψη. Είναι από τους πρώτους εκεί, δεκαετία 80 ο Γρηγόρης. 90. Πες μου έναν τρόπο, γιατί εγώ δεν μπορώ αλλιώς και δεν τα πάω καλά με τα κομπιούτερ. Ωραία. Στο διάλειμμα, στο πω εγώ. Μόλις κλείσουμε τώρα και πάμε σε διάλειμμα, θα πάρεις 90-90-90, θα βγει η κυρία Αγλαία Γουλιώνη και θα ειδοποιήσει τον κόκκινο να βρεθείτε. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Καλά. Καλό μεσημέρι. Δώσε ένα τελευταίο, παρακαλώ. Φέρε ένα φίλο ακόμα, μάλιστα. Ναι. Μάλιστα, κύριε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε. Κύριε Ραπτόπουλε, είσαι και εσύ καλό παιδί ρε φίλε, αλλά θέλω έτσι μια χάρη να κάνεις για όλη την Ελλάδα. Εγώ για όλη την Ελλάδα. Θα σε εκνομονούν όλοι. Ναι. Θέλω να προσπαθήσεις το βράδυ να δεις το όνειρό σου τον Τζίπρα και τον Μητσοτάκη. Κάντο ρε φίλε να δεις, θα σε εκνομονεί όλη η Ελλάδα. Μα βλέπω πεθαμένους στον Ήπρο. Γι' αυτό. Δεν παρακαλώ, πρέπει να κάνεις μια προσπάθεια.
Προσπάθησε το ρε. Γλυκός άνθρωπος, τι χρυσός άνθρωπος. Ωραίος είναι, ρε. Να σε καλά. Να σε γερός. Κάνε μια προσπάθεια. Άντε να σε καλά. Θες για τον Διονύση Παπαγιανόπουλο, τι να κάνω. Πέθανε. 35 χρόνια είμαι πέθανε. Λοιπόν, κοιράστε τις προάλλες. Αλφα μη 3 κενό, πάω ονοματεπώνυμο στο 54-34 για να κερδίσετε διπλές ιστορίες. Διπλές προκλήσεις για το καζίνο. Διάλειμμα. 20 και η καζίνο, Κυριακή. Ναι, ναι, ναι. Α, εκεί θα γίνει η στέψη, δηλαδή. Εκεί, από εκεί που θα το μπορώ να το δουν εκεί. Εκεί θα είναι ωραία. Εκεί μπορεί να πάνε. Κόψτε με. Κόψτε με. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής με τις γραμμές δικές σας, το 2310 και τα 390, για να συνεχίσουμε να συζητάμε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, θίξαμε, συζητάμε. Πάλι με αυτό παίζεις. Βρήκες και παίζεις, δεν υπάρχει ρε φίλε. Παίζεις με το Google Maps. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα παππού. Τι λέει μέσα, FM Ηρακλής εκεί? Όχι, FM AL. FM τι? FM Λάρισα. FM Ηρακλής λέω. Όχι, ο Ηρακλής πέθανε. Ναι, μα απαντάει το φιλαράκι μου, γιατί? Γιατί πέθανε. Ναι. Τουλάχιστον τώρα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Είμαστε και ορεκτικά πρωταθλητές, γιατί και στη Λάρισα είναι διπλό. Έρχεται η Λιβαδιά. Παίζουν με τα Γιάννα τηλεόρη και αυτό, και το πρωτάθλημα το θα το πάρουμε αίτητη. Θα γράψει ιστορία. Και αν το πας Γιάννα και... το θέλει για να σωθεί. Και πάμε μετά τελικό για το κύπελο με την ομάδα που αγαπάμε. Αυτή η ομάδα μου αρέσει εμένα. Θα είναι το τρίτο κύπελο, αλλά είναι λίγο, ο κάθε παοξής πρέπει να είναι λίγο στεναχωρημένος, γιατί άμα ανακοινωθούν και όπως ανακοινώθηκαν και λένε ότι θα δώσουν το 10,5 με 13.000 εισιτήρια, θα είναι μεγαλύτερο λάμπ σέπο. Πόσα να δώσουνε? 20.000 και 20.000 θα δώσει κανονικά. Ναι. Γιατί το ΆΚΑ τουλάχιστον χωράει 70.000 με 80. 75 χωράει. 75 θα το πάρουμε. Δεν μου λέει, ρε Μάρκο, στο Θεό πιστεύεις, μια ερώτηση σου κάνω. Πιστεύεις ότι είμαστε ικανοί να κάνουμε αγώνα? Πιστεύεις ότι είμαστε ικανοί να κάνουμε ένα παιχνίδι που να έχει από 20.000 κόσμο? Είμαστε ανίκανοι, φίλε. Αλήθεια τώρα. Εγώ θέλω, ρε φίλε. Βάζω και εμάς μέσα, είμαστε ικανοί. Είμαστε ανίκανοι, ρε φίλε. Κοίταξε να δεις. Αυτός ο αγώνας τουλάχιστον. Δεν μ' απαντάς, είμαστε ικανοί. Για ποιο πράγμα, αν είσαι ικανοί? Να έχει 25.000 αεξίδες, 25.000 παοξίδες. Όχι, όχι. Ναι, βέβαια. Είμαστε ικανοί. Εδώ δεν έχουν αστυνομική βενζίνη στα μάξια να βάλουν, ρε. Είστε ικανοί να. Άντε ρε, σταμάτα. Κοίταξε να δεις, φίλε. Πέρυσι, όπως κατεβήκαμε κάτω, ναι. Δεν προκάλεσε ο κάθε παοξής, κάθε αεξής. Μην το ρίχνουμε αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον ήταν μερικά πράγματα που τουλάχιστον τα έχουν ρίξει στο γυαλό. Δεν τα βγάλουν στον αέρα. Γιατί βλέπεις η Τούμπα πώς είναι συνεχόμενα τώρα. Ξάντη, είδες τίποτα? 8.000 παοξίδες. Δεν κατάλαβα. Η Τρίπολη είδες τίποτα? Όπου και αν έχει παίξει. Λάρισα. Δεν έχεις δει τίποτα απολύτως. Θα κάνουμε και ένα τελικό για να πανηγυρίσουμε στο ωραίο κήπεδο, αν είναι αλλιετής αυτό που λένε, στο Καφταντζόγλιο. Στο ΆΚΑ θα γίνει, τελείωσε, στο ΆΚΑ, για χαρά, στο ΆΚΑ, μην τρελαίνεσαι. Στο ΆΚΑ θα γίνει ο τελικός. Τόπο γραμμένος, τελείωσε, κλείδωσε, 12.000 ο ένας, 12.500, 12.500 και ο άλλος, τελειώσαμε. 3.000 προσκλήσεις, τελείωσε. Ποιος θα το πάρει δεν ξέρω. Έλα φίλε. Έλα. Έλα ρε Πασόκο. Λοιπόν, πρωτάθλημα κύπελο έχουμε, αίτητο το έχουμε, λεφτά έχουμε. Σεντερφόρ δεν έχετε. 4,5 δισεκατομμύρια πέσανε στην Πτολεμαϊδά. Και εμένα τι με νοιάζει, εγώ τα πήρα. Α, πού να τα πάρεις εσύ. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε και οι δύο ποιον προπονητή θα ψηφίζετε της χρονιάς. Ποιον προπονητή? Θα ψηφίζετε. Της χρονιάς. Ναι. Τον Παντελίδη. Αυτό που λέει. Το Δόνι.
Και εγώ με τον Δόνη είμαι. Γιατί τον είχατε στο απέξω να πέσει. Ο Δόνης. Ποιος τον είχε στο απέξω να πέσει. Έτσι. Μέχρι μείον ξεκίνησε εσύ. Γρηγόρη. Ο Δόνης. Κοίταξε, αυτό βαθμολογικά τον Παναθηναϊκό τον έχει Ευρώπη. Ναι. Τελείως. Έτσι είναι βέβαια. Με αυτούς που είχε, με αυτούς που ξεκίνησε και τον κοροϊδεύανε. Που ο πας, Δόνης που είναι, φίλε. Ο Δόνης. Για μένα και ο Δόνης είναι. Τελείωσε. Λοιπόν, με ποιον να με τον Ατρόμητα συζητούσατε για τον Λουτσέσκο. Που έλεγε και πήρε πρωτάθλημα και πήρε αυτό. Ναι. Δεν μπορεί στο Champions League να μας, μας κοτσάρει ο Τσόλτσο. Ούτε υλικό έχετε για να περπατήσετε εκεί πέρα. Έχουμε υλικό. Υλικό δεν έχετε. Με 2-3 προσθήκες έχουμε. Άκουσε που σου λέω εγώ. Ο προπονητής λίγος πέφτει. Θα μου πεις, γιατί δεν τα πήραν άλλοι, το παίρνει αυτός αίτητος. Τους βρήκε όλους κουτσούς. Θες Παναϊκό, θες ΑΕΚ, θες Ολυμπιακό. Κοίταξε να δεις. Να σου πω, εγώ δεν ξέρω. Άκου λίγο μισό λεπτό. Σ' ακούω. Ένα είναι άξιος ο Λουτσέσκου και το παίρνει αίτητος. Δεν μπορεί κανείς να το... Όχι, δεν το κατηγορώ. Έκανε τη δουλειά του καλά. Δεν μπορεί για πιο ψηλά. Δεύτερον, είναι σημαντικό το ότι ο Δόνης πήρε μια ομάδα μείον 6. Και πέτυχε την πορεία που πέτυχε. Μείον 9. Λοιπόν, μείον 9 με την πρόσθετη τιμωρία, σωστά. Ναι. Λοιπόν, τρίτον, ο Παντελίδης ήρθε σε μια εποχή που αμφισβητήθηκε πάρα πολύ έντονα από την Τρίπολη. Δεν το κατηγορώ και το Παντελίδη. Μισό λεπτό, και έκανε τεράστιο έργο στον Άρη. Έκανε, εντάξει. Τον άλλαξε, δηλαδή μπαίνουν τρεις οι οποίοι με διαφορετικά κριτήρια πρέπει να κριθούν. Αυτοί οι τρεις είναι. Φύγε. Επόμενη. Ναι, κάλεσε ακροατή Σαββορετζή και προσαφέ στο χώρι ανάμεσα στα χωριά που έγινε τροχαίο. Μόνο ηλικές ζημιές. Αλλά θέλει υπομονή από τους οδηγούς. Επειδή είναι στενός ο δρόμος εκεί, θέλει πολύ υπομονή. Έλα ρε μέρη τώρα θα πάμε να μείνει στο Ρετζίκι να πούμε. Και τι, μα και το στενό το δρόμο, τόσες χιλιάδες κόσμος. Πάμε ρε στον κόσμο. Πάμε ρε στο χώρο. Την κουρσουζιά σου να την πεις για οτιδήποτε. Πάει στο χώρο να μείνω. Πόσα κιλά ανομαλία. Προγραμματιστής από Αθήνα, κύριε Κώστα, αυτό που λέει τα επεισόδια και όχι η κίνηση τύπου Κούτρι Βιερίνια. Ας γελάσει μια ψυχούλα και ας το εκμεταλλευτεί κάθε πάει όπως θέλει. Το αποτέλεσμα μετράει, ξέρω πως συμφωνείς. Πάμε επόμενη γραμμή. Κύριε Ραπτόπουλε, κύριε Κόκκινο, εγώ μιλάω. Μάλιστα, κύριε, εσείς. Θέλετε λίγο κλίμα από Λάρισα, μήπως. Ναι, θέλουμε. Υπάρχει πλήρης αδιαφορία για το παιχνίδι. Από μέρους μας. Πλήρης αδιαφορία. Είσαι οργανωμένος. Όχι, δεν είμαι οργανωμένος. Δηλαδή πρέπει να είμαι οργανωμένος για να ξέρω τι γίνεται. Οπότε αυτό σου είπα, ρε φίλε. Μια ερώτηση σου κάναμε. Γιατί. Ναι, ωραία. Οι οργανωμένοι, καταρχήν οργανωμένοι με την έννοια που το εννοείτε εσείς δεν υπάρχουν πλέον στη Λάρισα. Ο Κούβιας τους διέλυσε τους οργανωμένους. Κάτι Αλβανούς εκεί. Αυτά. Και αυτοί οι μαλωμοί είναι με τον Κούγια. Και οι Αλβανοί. Βέβαια. Εννοείται. Τους έβγαλα από το δικαστήριο, έτσι, γιατί είχα πλεξίματα με ναρκωτικά κτλ. Και μετά είναι μαλωμένοι τώρα με αυτό. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κακώστησε. Εγώ δεν μπορώ να ευρετήσω τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω. Το ξέρω πολύ καλά. Έγινε δικαστήριο, παιδιά. Αυτά είναι γνωστά. Δεν είναι, λέω πράγματα. Τους έβγαλε και τον βρίζω. Ξέρω. Ναι, εντάξει, okay, αυτά είναι γνωστά. Λοιπόν, αυτό είναι το κλίμα που Λάρισα. Ο κόσμος είναι αδιάφορος γενικά. Πάρα θέλω πολύ και αδιάφορος. Λεφτά αν και το παιχνίδι για μας είναι κομβικό, γιατί τα παιχνίδια που ακολουθούν είναι δύσκολα, δεν έχουν παιχνίδι ακόμα. Έτσι. Το μάτσι είναι αδιάφορο οπαδικά, βαθμολογικά, σε τι να σου πω, είναι ο κόσμος της Λάρισας, οι σαραντάριδες, γιατί αυτή η γενιά εκπροσωπώ εγώ, έτσι. Είναι ξενερωμένοι, ρε φίλε. Για ποιο λόγο. Είναι ξενερωμένοι. Για ποιο λόγο. Αλφα εθνική ισωμένη, με καλή μπαλίτσα, γιατί. Γιατί στο ποδόσφαιρο μετράνε και άλλα πράγματα. Όπως, να ακούσουμε τι. Να ακούσεις τι. Ο Κούγιας έχει μαλώσει μόλους στη Λάρισα. Με τις καφετέρειες έχει μαλώσει, με τους δικαστές έχει μαλώσει, με τους δικηγόρους. Με όποιον μπορείς να βρεις είναι μαλωμένος. Έχει μοιράσει. Θες έναν να είναι μαλωμένος ή ένας που τα έχει καλά. Ναι. Άκουσε με λίγο. Τι σχέση έχει αυτό με τη Λάρισα, αν ο Κούγιας τσακώνεται. Άκουσε με λίγο. Έχει δημιουργήσει ένα τοξικό κλίμα ο Κούγιας στη Λάρισα, ναι. Όπως το έχει κάνει και σε κάθε ομάδα. Πρόσεξε, δεν αμφισβητώ τις προθέσεις του, έτσι. Όμως είναι τέτοιο ο χαρακτήρας του. Πάει μέχρι εδώ. Το είπα αυτό. Ο κόσμος είναι αδιάφορος λοιπόν με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και θέλω να δώσω ακόμα ένα ιστορικό στοιχείο που το έζησα ο ίδιος. Ναι. 1900, για το επίπεδο των οπαδών του ΠΑΟΚ, των Μαμελούκων, έτσι. Ναι. 1988. Έχει πάρει η Λάρισα το πρωτάθλημα. Τελευταία αγωνιστική παίζουμε στη Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ισοπαλία για να βγει στην Ευρώπη, τίποτα άλλο. Κατεβαίνω με την αποστολή της ομάδας από το λεωφορείο. Ήμουνα στην αποστολή της ομάδας. Κατεβαίνω, μπαίνω στο γήπεδο και νομίζω ότι βρέχει. Είναι χιλιάδες κόσμος και μας στείλουν. Και μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο. Η Λάρισα κατεβαίνει με 8 αναπληρωματικούς. Μπαίνουμε μέσα από το κύριο. Ο κύριος Σαββίδης μας έχει δεξίωση.
να τι πρωταλτέ και τέτοια, σαπάνια, ό,τι μπορεί να φανταστείτε έτσι. Για να μα καλοπιάσουν όντω και καλά. Ναι, λοιπόν, και παίρνουμε στο γήπεδο και θέλουν να μα φάνε. Και, και θυμάμαι χαρακτηριστικά το Βαλαόρα σε καινή αιστεία να χάνει γκολ. Φίλε, να ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι το επίπεδο των οπαδών των Πάων. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Το πρώτο τελευταίο παιχνίδι το θυμάσαι. Ίσως στο γήπεδο. Το πρώτο τελευταίο παιχνίδι ποιο είναι. Έπαιζε Λάρης Ηρακλής, κέρδισε ένα μέσα. Πού να ήμουν, μέσα ήμουν. Μέσα ήσουν. Το ότι γυρίσαμε μέσω τρικάλων το γνωρίζεις. Όχι, δεν το γνωρίζω. Ήμουν τότε 14 χρόνια, δεν μπορούσα να έχω απόλυτη γνώση. Ότι... Εγώ δεν λέω ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Μισό λεπτό, έδειξες ότι έχεις απόλυτη γνώση του τι έγινε στην Τούμπα 14 χρονών. Φυσικά και εγώ. Μάθε λοιπόν ότι ο αστυνομικός διευθυντής ήρθε τότε και μου είπε. Με πήρε μια βόλτα, μας περιμένουν να μας φάνε ζωντανούς. Ναι, εσύ παραγνωρίζεις κάτι όμως. Η Λάρισα στο παιχνίδι τον Ηρακλή κλείδωσε το πρωτάθλημα. Στον κόκκινο 18 χρονών και το μίλησε. Να μας τρελάνε. Μπήκες μέσα και σκύλιασες. Ρε φίλε, ήθελα το παιχνίδι για να βγω Ευρώπη, πλάκα μου. Έβγαινε Ευρώπη. Κλείσε φίλε. Έβγαινε Ευρώπη ρε φίλε, αν κέρδισε ο ΠΑΟΚ στην Κρήτη και αν κέρδιζα κι εγώ εσένα, έβγαινε Ευρώπη. Γιατί να μην σκυλιάσουν. Μου λες, το 88 πόσο χρονών ήσουν. 18. Και ήρθε ο αστυνομικός διευθυντής και σε μίλησε και σου είπε. Ωστή. Τίποτα, ρε. Με συγχωρείς. Ω ανοιξιό του. Τώρα μιλάω σοβαρά, δεν κάνω πλάκα. Ωστή σε μίλησε. Βγήκαμε τρία άτομα έξω και είδαμε τι γινόταν. Αγίνατε τρεις άτομα. Πώς περιμένα, γι' αυτό λέω το φίλο. Ω αρχηγός κερκίδας. Ρε, άσε τι ήμουνα. Να ξέρω. Άσε τι ήμουνα. Γιατί τώρα μπορεί να ακούει ο κανονικός αρχηγός κερκίδας που μίλησε με τον αστυνομικό διευθυντή και να θέλει έρθει να μας πλακώσει. Εγώ να φάω τζάμπα το ξύλο δηλαδή. Τέλος πάντων. Ήρθε και τον μίλησε τον κόκκινο αστυνομικός διευθυντής, 18χρονο κόκκινος, αρχηγός κερκίδας. Ρε κόκκινε, λέγεται τα ψέματα, πιο έτσι απαλά, μια κοιτάς. Μα τι. Οκ, ακούγεσαι. Τι σαν τσάπα. Μιλάμε για κάτι σοβαρά. Πολύ σοβαρό. Πώς θα φύγουν οι Ηρακλήδεις από τη Λάρισα. Μόλις τον είπα για το τι έγινε, ξαφνικά έγινε 14 τότε. Στην Τούμπα ήξερε τι γινόταν. Δεν είστε μόνο στις μάγκες στη Θεσσαλονίκη. Στο Αλκαζάρ δεν ξέρει τι γινόταν. Ναι. Μια χαρά. Ναι. Μια χαρά. Έχει κι αλλού μάγκες. Δεν είστε μόνο εσείς εδώ. Έχει κι αλλού μάγκες. Κατάλαβες. Δεν είμαστε οι αρχηγοί των Μάο Μάο. Έχει κι αλλού Μάο Μάο. Αυτό θέλω να σου πει. Έλα φίλε, ναι. Έλα. Έλα φίλε. Μ' ακούς. Εσύ ακούω τι κουφός είμαι. Ο Πάντραξε με Κώστα. Έλα ρε παλιά άνθρωπε. Πού είστε ρε. Είχα βρει ένα σήμα για το ΣΕΑΤ σου, σε είπα δεν είναι, θα το πάρεις, το πέταξα. Κακός, έκλεψα ένα από ένα άλλο ΣΕΑΤ και το έβαλα. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, εγώ κάθομαι και σκέφτομαι τώρα, επειδή η ομάδα μου δεν υπάρχει στο χάρτη. Ναι. Βλέπω την ΑΕΚ, το Ολυμπιακό, ναι. Το ΠΑΟΚ. Ναι. Σχεδόν όλα τα μαζί. Άρα έχεις χαρακτηριστική... Ναι, και είμαι ουδέτερος. Πρόσεξε τι θα πω τώρα. Ναι. Το πρωτάθλημα το παίρνει ο ΠΑΟΚ δίκαια, δικαιότατα. Αλλά εγώ με το κρύο μου το μυαλό ναι. Έχω να πω στους παοξίδες. Ναι, πες το. Που λένε ότι για 5 και για 10 χρόνια θα παίρνουμε πρωτάθλημα. Έτσι λένε, γιατί. Να σε πω κάτι και για το κύπελλο. Αν θέλεις, άμα με δώσεις χρόνο, θα σε πω και για το κύπελλο. Ωραία. Αυτή τη στιγμή η διαφορά του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, πόσες βαθμοί είναι. 7. 7. Εάν το κέρδιζε ο Ολυμπιακός το πρώτο μάτς, πόσοι βαθμοί θα ήταν. Με το εάν το αν ξεκινούσε το ΠΑΟΚ με μείον 2. Κάτσε ρε, άσε με ρε, κόκκινε να πω. Με το αν μείον 4, ωραία. Όχι μείον 4, μείον 1 θα ήταν. Γιατί μείον 1. Γιατί άμα κέρδιζε συν πλην 3, βάλε. Συν πλην 2. Και 2 ρε, άμα κέρδιζε σε λέω. Ωραία, αφού ξεκίνησε με μείον 2. Ένας βαθμός θα ήταν. Ένας βαθμός. Γιατί μετράμε ό,τι θέλουμε, συγγνώμη, ερώτηση. Κάτσε ρε, κόκκινε. Ή θα τα μετράμε όλα ή τίποτα. Τέλος πάντων, άσε αυτό, αυτό το παραβλέπω. Εγώ έχω να πω, ο ΠΑΟΚ φέτος παίρνει το πρωτάθλημα από την επίδυση του ή από την άμυνα. Την άμυνα. Από την άμυνα. Μπράβο ρε Κώστα. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ το λέω. Κόκκινε, άσε με να μιλήσω, με συγχωρείς, με τον Κώστα λίγο. Δεν σε εμποδίζω. Λοιπόν, κάτσε να μάθω. Αυτή τη στιγμή, εάν οι 5, βάζω και το τερματοφύλακα μέσα, οι 5 του ΠΑΟΚ είναι σε χρόνια 160+. Δηλαδή τερματοφύλακας, δεξί μπακ, αριστερό μπακ, στόπερ, στόπερ. Ναι. Ρε τέσσερα και τερματοφύλακα. Ναι, ναι. Επειδή δεν έχω χρόνο μιλάω γρήγορα. Ναι. Του Ολυμπιακού πόσο είναι, ξέρεις. Πόσο. 110. Οπότε. Αυτά τα ξέρει κανείς. Μα τα είπαμε ότι γέρασε, τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει. Τα έχετε αναλύσει. Αμέ. Και μετά ο Ολυμπιακός με τη Λαμία που αποκλείστηκε. Στο πρώτο μάτς με τη Λαμία έπαιξε τερματοφύλακα. Δεν έκανε δηλαδή ό,τι έκανε ο Λουτσέσκου στον Πάγο με τον Πασχαλάκη σε όλα τα μάτια. Με τη Λαμία έπαιξε ο Κουτεσιώτης. Ναι.
Τρία πήγαν μέσα και τα τρία γράψανε. Ας πρόσεχε. Λοιπόν, με το, στον επαναληπτικό δεν έβαλε πάλι το ΣΑ, έβαλε το Λοντίγκιν. Το και Τζον το πλήσε και εκείνο τον κόλπο. Ναι. Δηλαδή είναι λεπτομέρειες. Εντάξει, αλλά οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, πώς θα γίνει. Ναι, παλικάρι μου γλυκό. Θέλω να σου πω ότι η διαφορά δεν είναι τεράστια. Για μένα. Και η ΑΕΚ, αν είχε από την αρχή το Χιμένεθ, δεν θα ήταν αυτή η διαφορά. Δεν μπορούσε να έχει το Χιμένεθ. Σωστό, αν λέει. Ναι, να σου πω και τ' άλλο. Τώρα τι σε λέω. Δηλαδή σε είπα πάλι ο Πάο. Λες ο Βιερίνη απεκταρά. Συμφωνώ. Ο Μάτος. Αυτοί και οι δύο είναι οι καλύτεροι στην Ελλάδα. Σε βάζω και τον Πασχαλάκη. Ναι, αλλά αυτοί είναι 30 πλάσ όλοι. 33-34. Του χρόνου θα είναι συν ένα. Ένας, και τελειώνω με αυτό. Θυμάσαι ένας σεντερφόρ που έπαιζε στην Πόρτο. Δεν το θυμάμαι το όνομα. Μετά πήγε στην Τουρκία και από την Τουρκία τον πήρε Ολυμπιακός, ρε. Πώς τον έλεγανε. Ουρουγανός ήτανε. Βοήθανε. Πολύ καλό σεντερφόρ, ρε. Στην Πόρτο έβγαζε μάτια, ρε. Σάμπιος Λίγκια παίζε, ρε. Και τον πήρε πέρσι πρόπερσι Ολυμπιακός, ρε. Και δεν έβαλε ούτε ένα γκολ, ρε. Κατάλαβε κιόλας. Κατάλαβε κιόλας. Δεν μου έρχεται. Για ένα χρόνο, δηλαδή μέσα σε δύο χρόνια εκείνος ο παίχτης. Από που τα τρυπούσε τα δίκτυα. Δεν κατάλαβες, εσένα ρωτάει, δεν ξέρεις τίποτα και βρεις εμένα. Δηλαδή ο ένας χρόνος, παιδιά, μετά τα 32, επειδή βλέπω 50 χρόνια μπάλα, παίζει πάρα πολύ μεγάλο. Ο Καρντόζο, ο Καρντόζο, ο Καρντόζο. Ο Καρντόζο, ναι, μπράβο, για τον Καρντόζο λέω. Μπράβο. Θυμάσαι τι έκανε ο Καρντόζο. Τι έγινε, το καλός μου θυμήθηκα. Και στον Ολυμπιακό δεν έβαλε ούτε ένα γκολ. Ναι ρε, υπάρχουν παίκτες που σε κάποιες ομάδες δεν πιάνουν. Τέλος πάντων, είπαμε για φέτος το παίρνει πανάξια, αλλά εγώ φοβάμαι. Για τη συνέχεια. Να είσαι καλά. Ας συνεχίσουμε μέχρι του χρόνου και βλέπουμε. Απόλαυσε τη στιγμή λένε. Παρακαλώ. Βέβαια. Έλα φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε. Έλα, γεια σου. Πάρης από Άγιο Μάμα Χαλκιδικής. Άγιο Μάμα. Βέβαια, ναι. Παλιός Νεαπολίτης είμαι. Και στην Μπενφίκα έπαιζε, όχι στην Πόρτο. Λοιπόν, παλιός Νεαπολίτης είμαι, τέλος πάντων, καταστάθηκα εδώ και 4 χρόνια βέβαια. Εγώ πήρα σήμερα προβληματισμένος για πολλά πράγματα και ένα από αυτά είναι που λένε για τον Λουτσέσκο. Ναι. Εγώ ήμουν ο πρώτος που όταν τον πήρα, να πούμε, γελούσα μαύρο δάκρυ. Αλλά με έχει αποδείξει ο άνθρωπος ότι μπορεί να κάνει δουλειά. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Πώς μπορούμε δηλαδή γενικά και σαν φιλαθλοί να μετατρέπουμε τη χαρά ή αυτό σε λύπη. Με το που είδαμε, ας πούμε, ότι πήραμε πρωτάθλημα και το περιμέναμε τόσα χρόνια, μια φορά βάλαμε και θέμα προπονητή. Αυτό το πράγμα είναι εξοργιστικό. Ναι. Βλέπουμε, δηλαδή θέλουμε πάντα να ισοπεδώνουμε πράγματα. Η Εθνική, ας πούμε, πήρε παράδειγμα το Euro και την άλλη μέρα τους βγάλαμε όλους άχρηστους. Ναι. Εδώ ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, παίρνει τώρα πρωτάθλημα και προσπαθούμε μια φορά να μειώσουμε τους ανθρώπους που ήταν προτεργάτες, ας πούμε, πάνω στην ομάδα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί συμβαίνει. Όταν ένας άνθρωπος, δηλαδή, πάρει άριστα, γιατί πήρε άριστα. Στην μπάλα υπάρχει σοβαρό κομμάτι που έχει να κάνει με τη λεπτομέρεια και το κατά συνθήκη, να ξέρεις. Εντάξει, εγώ βλέπω και τα λάθη. Πίτερ Πάκερ πήρε double με τον Παναθηναϊκό, του Βαρδινογιάννη ήταν. Ένα μισή μπουκάλι, είχε τη γαθισιά του. Θα σου πω και μια άλλη ερώτηση. Δηλαδή, περάσανε πόσα χρόνια είμαστε, είμαι εγώ, ας πούμε, πάω. Ξέρεις, πέσω ακόμη 53 χρονών. Έτσι, λοιπόν. Πόσοι προπονητές, Κώστα, περάσανε από τον ΠΑΟΚ? 200. Πολύ. Όλοι άχρηστοι ήταν. Όχι, βέβαια. Γιατί φύγανε? Γιατί η ζωή του προπονητή είναι σαν του σκύλου. Μικρή. Εδώ όχι, δεν είναι λογική αυτό το πράγμα. Πρέπει να βλέπουμε τα καλά και να στηρίζουμε κάποια πράγματα. Θα όταν ένα άνθρωπο το βλέπει, α πούμε, ότι μπορεί να στηρίξει, ακόμα λέει δεν κάνει για του άνθρωπου. Θα τον αφήσει να δοκιμάσει. Σου φέρε ένα καλό. Δεν μπορεί να το μηδενίσει. Ναι. Θα τον αφήσει να το δοκιμάσει. Δεν σε κάνει. Τότε θα δει ότι δεν με κάνει. Αλλά δεν μπορεί, α πούμε, έναν άνθρωπο να του πάρει το δίκιο του. Η γνώμη μου εμένα αυτή να είναι. Ναι. Τέλειες. Έχει τα λάθη. Βλέπω. Είδα τις αδυναμίες στα παραδείγματα. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί παοξίδες με αυτή τη ξέφρενη πορεία του ΠΑΟΚ, τον προπονητή δεν τον έχουν πολύ ψηλά. Έχουν τον πρόεδρο. Τους παίκτες. Ο πρόεδρος είναι δεδομένο. Ποιος τελείωσε. Ποιος αυτός είναι που μας έκανε αυτό. Πάει τελείως. Να είσαι καλά, φίλε. Όμως, ναι. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να το μηδενίζει. Δεν το μηδενίζει, αλλά δεν του δίνει την αξία. Θα τον αφήσει και θα του δώσει δυνατότητα να το δοκιμάσει. Εγώ φέτος από την ευρωπαϊκή πορεία ήμουν στεναχωρεμένος γιατί δεν παίξαμε εμείς με τις ομάδες, ας πούμε, αυτές. Παίξανε αυτοί με εμάς για το... Δηλαδή, μην παρουσιάζοντας ποτέ στο γήπεδο ο ΠΑΟΚ. Okay. Μην σας υπήρχε λόγος. Αλλά αυτή τη στιγμή σου κάνει μια πορεία τρελή. Θα τον αφήσει να δοκιμάσει. Υποχρεωμένος θα τον αφήσει να δοκιμάσει. Και να μην βάλεις πρόβλημα προπονητή σήμερα. Να είσαι καλά.
Και να είστε καλά, γεια. Ο Γιώργος ο Μάντζιος μου λέει ότι έπαιζε στην Μπενφίκα και όχι στην Πόρτο. Ναι. Και ήταν Παραγουγανός και άλλοι φίλοι μου το λένε και όχι Ουρουγουανός. Εντάξει, μικρή σημασία έχουν και ο Νίκος Ουγλιανός, κουμπάρος σου, λέει ότι όταν έφυγε 25 γκολ έβαλε τη χρονιά. Παρότι ήταν 36. Την επόμενη χρονιά στην Τουρκία έβαλε 25 γκολ. Ναι, το λέει επειδή μεγαλώσανε λίγο. Όχι, γιατί είχε ναι, με τον Ολυμπιακό. Δεν έκανε, την άλλη χρονιά έβαλε όμως. Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά δεν ταιριάζουν και τα χνότα του. Mm-hmm. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Συμφωνώ με τον Αχιλέα, το φίλο μου τον Ολυμπιακό. Αυτός ο οποίος καταστράφηκε η καριέρα του μετά τη Sporting Λισαβόνα, νομίζω, mm-hmm. ήταν ο Μάριο Ζαρντέλ. Ναι. Αλλά αυτός είχε βρει την γυναίκα του με τον φροντιστή. Και... και αυτή η γυναίκα με το φροντιστή βγήκε να πάει. Ρε φίλε, σημασία έχει ότι ο άνθρωπος έπαθε ψυχολογικό τραλάματα. Άστο, τραλάθηκε. Σοβαρά, ε. Τι λες, τότε μισή. Και τελείωσε η καριέρα του. Η μισή έλεγε. Άντε να σου το πω. Ναι, τι λες. Τη χρονιά που ήρθε ο Σινιόρι, ναι. λέγανε Σινιόρι ή Ζαρντέλ. Αυτοί που θέλουν να τον φέρουν. Ναι. Αλλά και οι δύο είχαν τελειώσει ποδοσφαιρικά. Μάλιστα. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε. Πάμε σε άλλον. Έλα, φίλε. Ναι. Ακούτε. Ακούτε. Έλα ρε καλησπέρα, ο Μπας Κλάσιμε. Έλα ρε συνωμοτικά πες τα. Ακούς, καλησπέρα και στο ακροτήριο. Έλα, του Μετρόπολης, συμπαθείτε μας και σε όλο τον κόσμο. Ναι. Ακούστε Φιλαράκη τι πήραν σπίτι ο Φιλαράκης ο Μπας Κλάσιμε. Ναι. Είπατε πριν από λίγο ότι μεταξύ των άλλων το Ολυμπιακό Στάδιο χωράει 80.000. 75. 75. Ναι, είπατε και 80.000. Η πραγματική του χωρητικότητα μετά τις νέες που έχουν γίνει είναι 67.500 κόσμος. Ναι. Αυτή είναι η χωρητικότητα του Ολυμπιακού Σταδίου. Ναι. Ακούσε κάτι άλλο τώρα παρακαλώ. Είχε πει πριν από λίγο ένας φίλος Λαϊρεσαίος ότι γίνανε λέει κάτι επεισόδια στο μεταξύ μας παιχνίδι το 1987-88. Ναι. Στο παιχνίδι Λάρισα ΠΑΟΚ. Και είσαι λέει ο ΠΑΟΚ ένα βαθμό για να βγει η Ευρώπη. Ναι. Καταρχήν θα του πω ότι εκείνη τη χρονιά που η Λάρισα πήρε το πρωτάθλημα, η μοναδική ομάδα που δεν κέρδισε στη Λάρισα ήταν ο ΠΑΟΚ. Έστω μία φορά. Ναι. Δύο ισοπαλίες είχαν έρθει. Ναι. Ένα στη Λάρισα. Μπάσκλας, αν κέρδιζε ο Ηρακλής στη Λάρισα με το πέναλτι που έχασε ο Σάκης Αναστασιάδης, ο ΠΑΟΚ, αν κέρδιζε, όπως και κέρδισε τη Λάρισα, θα παίρνει αυτό το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ. Αν έχανε η Λάρισα από τον Ηρακλή, το πρωτάθλημα το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ. Εμείς μιλάμε για τη χρονιά του πρωταθλήματος που πήρε η Λάρισα τώρα. Ακριβώς, ναι. Σε εκείνη τη χρονιά αναφέρομαι εγώ. Ναι, έπαιζε όφι ΠΑΟΚ και κέρδισε ο ΠΑΟΚ και έπαιζε πρώτη τελευταία αγωνιστική. Λάρισα Ηρακλής και κέρδισε 1-0 η Λάρισα. Δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο όφι ΠΑΟΚ. 2-2 είχε έρθει. Κέρδισε. Πώς και αφού 2-2 είχε έρθει. Οκ. Άντε πάλι. Μα ακούτε, 2-2 είχε έρθει εκείνο το παιχνίδι. Τώρα ξέρω Μπας Κλάς. Καλά, τελείωσε εγώ με Μπας Κλάς. Τελείωσε λοιπόν. Γιατί τον κόβει. Γιατί με δείξει τον κόβει. Γιατί έχω ονόματα, ώρα και δελτίο. Γιατί σε έκανε ρόμπα Μπας Κλάς. Δεν έκανε ρόμπα. Πες ναι, εντάξει. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Κεραμιδά Στράτος, Σαράφης Σπύρος, Μαβίδης Απόστολος, Σιούκας Δημήτριος, Ιωάννης Αλμπάνης. Κεραμιδά Στράτος, Σαράφης Σπύρος, Μαβίδης Απόστολος, Σιούκας Δημήτριος, Ιωάννης Αλμπάνης, νικητές για το θέατρο Βεγίνα στο Ρίτσι Καζίνο. Μαρίνα Μπίκου για ειδήσεις, αμέσως μετά το τρίτο ημίχρονο με Καλαμάκι και Αλαμά και Δήμου, μετά τα κουμπαράκια. Η άχαστη. Κουμπαράκια. Ναι, τα κουμπαράκια σου. Ο Νίκος Οκουλιανός με τον Θανάση Κυλώνη. Κουμπάρι, δηλαδή, φαντάρι μαζί ήταν, παιδί μου. Και αμέσως μετά ο Μιχάλης Σαρόπουλος. Να είστε καλά.